Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε στα 18 λεπτά και μετά από τις 5. All About Harrison Air, τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 με όλη την ειδησιογραφία του Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Μπόλικα είναι αυτά τα οποία έχουμε να καταγράψουμε. Αυτά για τα οποία θα σας ενημερώσουμε και θα σχολιάσουμε βέβαια στην διάρκεια της εκπομπής και μαζί σας. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας για την εκπομπή τουλάχιστον για την επόμενη ώρα. Το μεταγραφικό βρίσκεται στο προσκήνιο. Ο Άρης κάνει τη ρελάνς του όσον αφορά την ενίσχυση του ρόστερ τα τελευταία 24 ώρα με 2 αφήξεις αυτή την εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη και άλλα 2 ονόματα που έχουν βγει από χθες στην επιφάνεια. Ένα από πλευράς Σουηδών και ο λόγος γίνεται για τον Κάλε Χόλμπερκ, τον 25χρονο επιθετικό της Νόρκεπινγκ, και το όνομα το οποίο διαβάσετε αργά χθες στο About Harris και έχει να κάνει με τον Ντάνιελ Σούντγκρεν, τον 28χρονο fullback της ΑΕΚ Στοκχόλμης, τον οποίο ο Άρης θέλει να φέρει στην Θεσσαλονίκη. Ένας παίχτης που όπως και ο Χόλμπερκ τα συμβόλαιά τους ολοκληρώνονται τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Από το καλοκαίρι θα έχουν δικαίωμα να υπογράψουν σε όποια ομάδα επιθυμούν. Ο Άρης θέλει να τους φέρει στην Θεσσαλονίκη, 2 δύσκολες περιπτώσεις από τη στιγμή που υπάρχουν και χρήματα στη μέση, αλλά είναι 2 πολύ καλές θα λέγαμε περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για να κλείσει ο Άρης αυτό το ντεμαράζ το οποίο κάνει μεταγραφικά λίγα 24 ώρα πριν ολοκληρωθεί και η χειμερινή μεταγραφική περίοδος. Έχουμε και παιχνίδι φυσικά την Κυριακή, 3 η ώρα στην Λιβαδιά. Δύσκολο μάτς για τον Άρη, των πολλών νέων προσώπων είναι η αλήθεια στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα αναφέρουμε το τελευταίο ρεπορτάζ, θα αναφέρουμε τη σκέψη του Σάβα Παντελίδη όσον αφορά την δεκάδα, το πιθανό σχήμα του Άρη στο παιχνίδι της Κυριακής. Θα σας δώσουμε και μια πρώτη γεύση από την παρουσία των Λάρσον και Ροζ στη σημερινή προπόνηση. Λοιπόν, ποιος από τους δύο εντυπωσίασε κάπως, είναι η αλήθεια, τους ανθρώπους της ομάδας με το καλημέρα. Αυτά. Ο Χρήστος δεν έχει ακόμα διάθεση να συμμετάσχει. Έχοντας μια πολύ περίεργη ατάκα βέβαια. πριν ξεκινήσει η εκπομπή, η οποία παραπέμπει αλλού. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε και μπάσκετ βέβαια, όχι το Σαββατοκυριακό. Τη Δευτέρα είναι το παιχνίδι του Άρη με τον Παναθηναϊκό. Στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα είναι και λαβωμένος στο συγκεκριμένο παιχνίδι γιατί χάνει το Λάγκφορντ, πιθανότητα για το υπόλοιπο τη σεζόν. Τραυματίστηκε ο Αμερικανός στη χθεσινή ήττα των πράσινων κόντρα στην Μακάμπι, στο Τελαβίβ, την ομάδα του Γιάννη Σφερόπουλου. Αλλά προηγείται το ποδόσφαιρο, προηγείται η 18η αγωνιστική, που ξεκινάει αύριο και θα αναφέρουμε το πρόγραμμά τη. Λοιπόν. Περίμενε. Θα ανακοινώσει, κάτσε ρε, φεύγουμε το πρόγραμμα, ρε Χρήσανδε. Δεν ξεφεύγω. Θα ανακοινώσει τώρα τη μεταγραφή. Τι γράψαμε στο βράδυ, φίλε. Εντάξει. Δεν γράψαμε ότι θα γίνει, δεν γράψαμε ότι το θέλει. Εντάξει, τώρα λέμε ότι θα γίνει. Λέμε ότι θα γίνει. Θα πέσει τον Μπακίρ, δηλαδή. Έχει ήδη πέσει. Έχει ήδη πέσει, μάλιστα. Πολύ θετικό. Θα μας πει κάτι παραπάνω. Θέλω να κάνω ένα tag πρώτα. Μάλιστα, όσο κάνει το tag, εγώ θα αναφέρω το πρόγραμμα. Λοιπόν. Αύριο στις 5 και 4 ΠΑΣ Γιάννα Απόλλων Σμύρνης. Παιχνίδι για τον Απόλλωνα Σμύρνης, ακόμα ένας τελικός που, εντάξει, τον υποβεβασμό έτσι όπως πάει πλέον, δεν βλέπω να τον αποφεύγει. Η ομάδα του Θωμά Νασλίδη. Απέναντι σε ένα ΠΑΣ Γιάννενα που είναι και αυτό στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Στις 7 Πανετολικός Ξάνθη μάτς που ενδιαφέρει και τον Άρη, καθώς είναι ισόβαθος με την Ξάνθη και φιλοξενείται από τους ακρίτες την ερχόμενη Πέμπτη, θυμίζω, στα Πηγάδια. Στις 7.30 Πανιόνιος ΑΕΚ, Πανιόνιος που φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα δεν, μεταγραφές δεν και πορεύεται ως έχει μέχρι το φινάλε της σεζόν. Την Κυριακή στις 3, Λεβαδιακός Άρης, στην Κομπό της Αρίνα, ή αλλιώς Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς, εκεί όπου ο Άρης θα πάει χωρίς τον κόσμο του, γιατί ο Βασιλιάδης ρίχνει την ευθύνη στον Κομπότη και ο Κομπότης στο Βασιλιάδη. Λαμία Ατρόμητος. Στις 4, η Λαμία μετά τη μεγάλη πρόκρισή της επί του Παναθηναϊκού χθες. Αυτός ο Διούδης, μια φορά δεν έπεσε σωστά. Ρε Σοκράτη. Έπεσε με τον Άρη. Έπεσε με τον Άρη όντως, ναι. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Όφη στις 5 και 4,
Όφη αποκλείστηκε χθες από τον Εργοτέλη και θα πάει χωρίς τον Κουτσιανικούλη στην Συντούμπα. Αν και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα είναι πάλι αξιόμαχος και θα τα δώσει όλα όπως το κάνει σε όλα τα παιχνίδια. Παναθηναϊκός Λάρισα στις 7 την Κυριακή. Και στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός με κόσμο Ολυμπιακός σε Τρίπολη. Σε αντίθεση με τον Άρη θα πάει στη Λιβαδιά χωρίς τους φιλάθλους του. Σε δύο δόσεις η 18η αγωνιστική. Δεν θα έχουμε μάτς την Δευτέρα και αυτό έχει να κάνει με την εμβόλυμη αγωνιστική που έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα, στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, Τετάρτη και Πέμπτη. Η 15η αγωνιστική που θυμίζω ότι δεν είχε δεξαχθεί λόγω της επίθεσης στον Κύλο Τζίλο και την αποχή των διαιτητών. Εκείνο το αγωνιστικό τρίμερο. Θα τον ανακοινώσεις, άντε, αφού σε βλέπω κρατιέσαι, κάτι κάνεις εκεί πέρα. Καταρχήν κάνουμε τη διαφορά. Το All About Aris αυτή τη στιγμή έχει ανεβάσει το γκολ που έχει πετύχει ο Σούντγκρεν πριν από μισή περίπου ώρα, με δική του κάμερα φυσικά το All About Aris, όχι από κάποια μετάδοση, στο φιλικό παιχνίδι που δίνει η ΑΕΚ με την Σούντσβαλ. Μπορείτε να δείτε τον ποδοσφαιριστή. Είναι ο εκτελεστής των πέναλτι. Αλήθεια είναι αυτό. Στην, και γενικότερα πατάει πολύ περιοχή. ΑΕΚ. Ο συγκεκριμένος. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αποτελεί μια πάρα πολύ καλή περίπτωση για τον Άρη, για το δεξί άκρο της άμυνας, για να ικανοποιηθεί και ο φίλος μου Παναγιώτης που δεν ήθελε μόνο σουηδοφόρ χθες, αλλά ήθελε και μπακ. Και είναι κυριολεκτικά μία ανάσα από το να έρθει στην Θεσσαλονίκη και τον Άρη. Καταρχήν γιατί το ποσό που απαιτείται δεν είναι το ίδιο μεγάλο, θα τα πούμε στη συνέχεια για τον για το Φορ, αλλά και για έναν ακόμα λόγο που θα σας πούμε εντός ολίγου. Ίσως αν είμαστε τυχεροί, αν θελήσει να μας μιλήσει, να τον ακούσουμε αργότερα. Αλλά επειδή είναι παίκτης της ΑΕΚ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο. Σε κάθε περίπτωση, λογικά, θα έχουμε κάτι από Σουηδία. Μόλις τελειώσει το σε εξέλιξη παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σούντσβαλ. Όπως αντιλαμβάνεστε, η ενημέρωση στο Λίμπερο και στο Λαμπαουτάρης έχει ξεφύγει πλέον. Πληκτρολογείτε 3W, αν θέλετε μην το πληκτρολογείτε. Πληκτρολογείτε allaboutaris.com και μπαίνετε να δείτε το βιντεάκι με το γκολ του, του παίκτη της ΑΕΚ ακόμα και ευελπιστούμε του Άρη εντός των ημερών. Είναι πολύ κοντά σε συμφωνία ο Άρης με την ΑΕΚ. Το θέμα είναι να συμφωνήσουν στο ποσό που θα λάβει τώρα η ομάδα από την Σουηδία και στο ποσοστό μεταπόλησης, γιατί ο παίκτης έχει για ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Όμως επειδή στη Σουηδία τα συμβόλαια ολοκληρώνονται 31 12, δηλαδή πως εμείς λέμε ότι 36 συνήθως κάνεις το συμβόλαιο, είναι λίγο δύσκολο δηλαδή να δεις παίκτη να λήγει το συμβόλαιό του σε εμάς 31 12, ρε παιδί μου, όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Στην Σουηδία λοιπόν το σύνηθες είναι αυτό. Στη Σουηδία ξέρουν ότι 1η έκτου, ο ποδοσφαιριστής, όχι συγγνώμη, 36, καλά το είπα στην αρχή, 36 ο ποδοσφαιριστής μπορεί να διαπραγματευτεί μόνος του την μεταγραφή του. Άρα γιατί να το χάσει έτσι και να μην πάρει. Άρα, γιατί να μην πάρεις ένα 50ράκι και ένα 23% μεταπόληση αυτή τη στιγμή, από το να πάρεις 0 το καλοκαίρι. Έτσι. Και είναι Σουηδία, δεν είναι Ελλάδα. Τον αφήσει κανένα χρόνο έξω. Μέχρι την τελευταία μέρα θα παίζει αυτός. Παρόμοια είναι η περίπτωση και του επιθετικού. Θα σας την εξηγήσουμε λίγο μετά. Ο συγκεκριμένος όμως σε κάθε περίπτωση ποδοσφαιριστής είναι ένας παίκτης ο οποίος πες το να πάλι γιατί τον ξεχνάω συνέχεια. Κάλε Χόλμπεργκ. Όχι, ο άλλος. Ποιος είναι. Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν. Αυτός, ο Σούντγκρεν. Το ξεχνάω συνέχεια, ρε φίλε, δεν ξέρω γιατί. Μιλάς στα σουηδικά. Πώς γίνεται να μιλάς με κάποιον στα σουηδικά, ρε φίλε. Έχεις τέτοιο, είσαι τόσο εξειδικευμένος. Πήρε φίλε, είναι αλλού, τα έχουμε πει αυτά τώρα, άστα, μην την ψάχνεις. Και με ποιον όμως. Γκρέγκλαντ.
Young Header. Young Header, Νίκος Παπαδόπουλος. Οχτζάρ. Φίλε, έχει στείλει στα σουηδικά. Έχει εφαρμογή τέτοια, φίλε. Μπράβο, Νίκο. Μου τη μάθεις. Λοιπόν, ο Σούντγκρεν, λοιπόν, είναι πάρα πολύ κοντά. Ο ίδιος έχει συμφωνήσει με τον Άρη για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Μένει το OK της ΑΕΚ. Ο Άρης είναι στις διαπραγματεύσεις και γι' αυτό άλλωστε το βγάλαμε κιόλας. Δηλαδή δεν είναι κάτι μυστικό. Έτσι. Είναι στις διαπραγματεύσεις με την σουηδική ομάδα. Το θέμα είναι να υπάρξει συμφωνία με τα χρήματα συν ποσοστό μεταπόληση του ποδοσφαιριστή. Είμαι σχεδόν βέβαιος θα γίνει η μεταγραφή για μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρο στην οποία θα σας αποκαλύψω τώρα. Και ελπίζω όταν την αναφέρουν και κάποιοι άλλοι να με μνημονεύουν και να λένε ότι το άκουσαν στην εκπομπή του All About Άρη στο Λίμπερο 107,4. Η παράμετρος είναι ότι ο πατέρας του ποδοσφαιριστή, του πιανού, Ντάνιελ Σούντγκρεν, του Ντάνιελ, είναι Έλληνας. Όχι. Είναι, μου είπαν και το μικρό του, τώρα το ξέχασα, το γράφω αύριο στην Άρης, είσαι. Πρώην διεθνής. Είναι διεθνής, πρώην διεθνής Σουηδός ποδοσφαιριστής και είναι για την ΑΕΚ κάτι σαν τον Φιερό ή τον Κούι για τον Άρη. Είναι μία από τις μεγαλύτερες μορφές της ΑΕΚ. Την χάνει απεριόριστου σεβασμού. Ο λόγος του μετράει όσο τίποτα. Και γι' αυτό το All About ΑΕΚ, δηλαδή πιο το κορυφαίο site για θέματα ΑΕΚ, σήμερα το πρωί, επικαλούμενο και το All About Άρης, σημείωνε ότι ο παίκτης είναι μία ανάσα από το να κάνει το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Γιατί πάρα πολύ απλά, αν ζητήσει κάτι ο μπαμπάς Σούντγκρεν, θεωρείται απίθανο να του πούνε όχι από την πλευρά της ομάδας της Σουηδίας. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον δεν υπάρξει κάποιος τρίτος που θα επιχειρήσει να χαλάσει τη μεταγραφή, που δεν νομίζω ότι υπάρχει, ότι ο παίχτης είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν έχει υπογράψει ακόμα, ναι. Παίζει αυτή τη στιγμή στο φιλικό της ΑΕΚ με την Σούντσβαλ. Στο All About Άρης μπορείτε να δείτε τον γκολ που πετυχαίνει και την παρουσία του εκεί. Είναι αυτή τη, είναι σχεδόν live δηλαδή. Και είναι πάρα πολύ πιθανόν μέχρι τη Δευτέρα να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ο μάνατζέρ του πετάει το βράδυ από την Γαλλία όπου βρίσκεται για να κλείσει έναν άλλον ποδοσφαιριστή στην Σουηδία για να τελειώσει το θέμα. Δεν σου πω και σε ποια πόλη είναι. Και ποια, φίλε. Ο αθλητικός διευθυντής του Άρη την ίδια στιγμή βρίσκεται στην Ιταλία, παρέα με το Θόδωρο Καρυπίδη, προκειμένου να τελειώσουν συγκεκριμένα ζητηματάκια που έχουν να κάνουν με την καλοκαιρινή ενίσχυση της ομάδας. Ο Άρης, παρά το απίστευτο ξεφωνητό που έχουν δεχτεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πραγματικά κινείται μεθοδικά και το αποδεικνύουν οι περιπτώσεις του Τόνσο, του Κορχούτ, του Λάρσον και του Ρος. Δεν εντάσσω σε αυτό το Σαββίδι που είναι μια προσθήκη για συγκεκριμένους λόγους και επειδή ήθελε μία ακόμα επιλογή στα χαφ ο Παντελίδης. Αλλά πάνω απ' όλα με τις δύο μεταγραφές που επιχειρεί να κάνει από τη Σκανδιναβία, από την Σουηδική αγορά. Είναι παίκτες οι οποίοι παρακολουθούνται εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι επαφές κορυφώνονται σήμερα και προφανώς όσοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός πάνω σε αυτό το κομμάτι, εκτίθενται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί πάρα πολύ απλά κρίνουν με βάση το αν κάποιος παίκτης ήταν εδώ στο παιχνίδι με τη Λαμία. Το βιντεάκι του All About Άρης είναι, όπως βλέπετε, έχει
εστιάσει πάνω στον παίκτη. Έχουμε ανθρώπους παντού. Έχουμε ανθρώπους παντού. Έχουμε live ενημέρωση για όλα. Γιατί είμαστε το Λαμπαουτάρης. Πολλές ασίστ βγάζει αυτούς. Και εκτέλεσε και το πέναλτι με το οποίο σκόραρε η ΑΕΚ και μπορείτε να το απολαύσετε στο Λαμπαουτάρης. Ανέβηκε πριν από λίγο. Αυτά αφορούν τον Σούντγκρεν. Άκουσα μία αστειότητα ότι έχει ένα μήνα να παίξει. Και νομίζουν ότι είμαι εγώ ο Σούντγκρεν, που αν κάτσω ένα μήνα θα έχω βάλει 3-4 κιλά. Άλλο, παιδιά, η Σκανδιναβία είναι πολύ διαφορετική φάση. Και προφανώς θα πρέπει κάποια στιγμή, εφόσον με το καλό ολοκληρωθούν και αυτές οι δύο κινήσεις, με πιο δύσκολη τη δεύτερη βέβαια, θα πρέπει να αποδώσουμε και στο Διαμαντόπουλο και στον Καρυπίδη αυτό το οποίο πρέπει για τις μεταγραφικές κινήσεις και οι μπούρδες που και χθες εμφανίστηκαν με αφορμή το Σαββίδι θα πρέπει να σταματήσουν, γιατί από ένα σημείο και έπειτα αυτού του είδους οι μπούρδες, όταν δεν γίνονται πλέον από άγνοια αλλά γίνονται στοχευμένα, έχουν ως στόχο να πλήξουν το σύλλογο. Θα πρέπει λοιπόν να κοπούν μαχαίρι τέτοιου είδους συμπεριφορές. Γιατί αν μου φέρει και αυτούς τους δύο, τους Σουηδούς, ο Άρης αποκτά, δεν ξέρω τι θα κάνει φέτος και αν θα τα καταφέρει φέτος, που θεωρώ θα τα καταφέρει με τόσους καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά αποκτά έναν ισχυρότατο κορμό για τη νέα σεζόν, γιατί αν οι δύο Σουηδοί πάνε δίπλα στον Τόνσο, τον Κορχούτ, τον Μπρούνο Γκάμα, τον Ντιγκινί, τον Σιώπη, τον Βέλεθ, τον Κουέστα, τον Δελιζίση, τον Μπάσα και άλλα παιδιά, για να μην τα ξεχνάω, γιατί προφανώς και ξεχνάω κάποιον επειδή τα λέω έτσι. Έχει αποκτήσει έναν κορμό ικανότατο με 2-3 ακόμα προσθήκες να κάνει σπουδαία πράγματα το καλοκαίρι. Επειδή όμως πρώτιστα θα πρέπει να πετύχουμε τον φετινό τον στόχο, επιχειρούν αυτούς τους ποδοσφαιριστές να τους φέρουν τώρα. Και μία επένδυση μακροπρόθεσμη να αρχίσει να τρέχει επιτέλους στον Άρη, ώστε να σας πω και κάτι. Ώστε η ομάδα να πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη και να μπορέσει και ο Καρυπίδης να πουλήσει και να πάρει τα λεφτά του. Γιατί αλλιώς πουλάς έναν Άρη στην Ευρώπη και αλλιώς έναν Άρη με τόση εσωστρέφεια, γκρίνια, μύρλα και το κακό συναπάντημα. Για μένα, οι δύο Σουηδοί, σε συνδυασμό με τα παιδιά που έχουν ήδη έρθει, γιατί μιλάμε για εξαιρετικές μεταγραφές βάσει βιογραφικών και του Τόνσο και του Κορχούτ και του Λάρσον, σε δεύτερο βαθμό του Στόπερ, έτσι. Παρόλο που όταν ξεκίνησε και ειδικά στη Λιόν είχε εκτοξευθεί, αλλά το ότι δεν κατάφερε να κάνει το βήμα παραπάνω και πήγε στο παρακάτω, και αυτό λέει κάτι, έτσι. Ωρός. Στη Λιόν δεν ήταν. Πριν δύο χρόνια ο Ολυμπιακός ήθελε το Ρώσκι, η Λιόν αξίζουν 2 εκατομμύρια ευρώ. Μπράβο. Λέει κάτι κι αυτό όμως ότι δεν πέτυχε. Έχει μια τεράστια ευκαιρία τώρα στον Άρη κι αυτός. Δεν σημαίνει όμως θα σου βγουν όλες οι μεταγραφές. Αλλά δείχνουν οι μεταγραφές σοβαρότητα, προγραμματισμό, ναι, και οργάνωση. Τώρα, το ότι πάνε να γίνουν μια εβδομάδα αργότερα από ό,τι θέλαμε για να έχουμε την ιδανική κατάσταση, ναι, πάνε να γίνουν, παιδιά, γιατί ο Καρυπίδης δεν έχει να δώσει 300 μπραφ. Αλήθεια είναι. Το είπε και αυτός, είναι συγκεκριμένο δυνατοτήτων. Είναι όμως δυνατοτήτων συγκεκριμένων και βάζει το χέρι στην τσέπη. Και έχει βάλει ουκολίγα χρήματα. Σίγουρα όχι όσα θα θέλαμε, που πάντα θα θέλουμε παραπάνω, αλλά είναι ο μόνος που έχει βάλει. Και αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται πραγματικά να μην το βλέπουμε. Θα ήταν άδικο να μην το βλέπουμε. Πόσο μάλλον όταν παπατζίδες, παλιοί και νέοι, εμφανίζονται δεξιά και αριστερά, φιλοξενούνται σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης και δεν έχουν βάλει ούτε ένα ευρώ, ίσα ίσα περισσότεροι πήραν κιόλας, και την ίδια στιγμή
βλέπουμε ότι στον Άρη συντελείται πραγματικά η δημιουργία μιας ομάδας από το μηδέν. Το κανάλι που άνοιξε με την Σουηδία για μένα είναι ό,τι πιο ελπιδοφόρο υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα πάμε στο break και όταν επιστρέψουμε, αφού πει ο Νίκος Χορηγούς, θα σας πω το καθεστώς επακριβώς με τον ποδοσφαιριστή που όταν το διαβάσαμε χθες, γιατί η είδηση βγήκε από τη Σουηδία, είπαμε αποκλείεται να έρθει αυτός ο παίκτης σε αυτήν την ηλικία, αυτήν τη χρονική στιγμή, πια δηλαδή, τώρα που έγινε διεθνής και θεωρείται ο νέος Μπέργκ, ο Χολ, πώς τον λένε, Καλέ Χόλμπεργκ. Χόλμπεργκ είναι ο αντικαταστάτης του Μπέργκ στην κορυφή της επίθεσης της Εθνικής Σουηδίας, φίλε. Ο νέος Μπέργκ τον λένε τα δημοσιεύματα στη Σουηδία. Εγώ δεν τον έχω δει να παίζει. Έχω δει τα βιντεάκια μόνο. Όταν έρθει εδώ θα σου πω αν είναι όντως ο νέος Μπέργκ. Δηλαδή τρύπα Μπέργκ. Χόλμπεργκ. Ο νέος λοιπόν Μπέργκ, όπως τον λένε οι Σουηδοί. Καλά, μπορεί να είναι και πρόμο αυτό, ρε φίλε. Να το δούμε το παιδί. Έχει μια ειδική συγκυρία που μπορεί να τον φέρει στον Άρη και την Θεσσαλονίκη. Πιο δύσκολη περίπτωση, αν μου ζητούσες ποσοστά, θα σου έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι 40-60 να γίνει, αλλά υπάρχει ένα 40, όχι ένα 95-5 που θεωρώ θα γίνει στο ο άλλος, ο Σούντγκρεν. Έτσι. Υπάρχει. Ο Άρης βάσιμα ελπίζει, διαπραγματεύεται με την Norrköping. Και μακάρι όλα να πάνε καλά. Θα σας πούμε λεπτομέρειες. Και έχει και ένα πλεονέκτημα επί ο Άρης στην περίπτωση του Χόλμπεργκ. Ποιο? Το πούμε μετά τον break. Α. Λοιπόν, μαζί μας. Ωραίος. Το πούμε μετά τον break, φίλε. Ένα πολύ βασικό πλεονέκτημα. Ναι. Να μας το πεις. Θα σας το πούμε, φίλε, μετά τον break. Λοιπόν, μαζί μας. Τα Alter Ego, κορυφαία ανδρική ένδυση. Εκεί που θα πάει να ντυθεί ο Ντάνιελ Σούντγκρεν όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Να πάρει το κουστούμάκι του και τα σακάκια του, ωραία, ρε παιδί μου. Λοιπόν, αυτό το μουσάτο πεδίο Viking. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, το πρώτο κατάστημα. Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά, το δεύτερο. Και Παύλο Μελά 36 το τρίτο και alterigofashion.gr. Και Mr. Gold, κορυφαία πίτσα τη Θεσσαλονίκη, εκεί που θα πάει να φάει ο Ντάνιελ Σούντγκρεν μετά αφού τελειώσει με τον Alter Ego. Delivery 62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίβερο 107,4, All About Arizona Air. Συνεχίζουμε πέρα. Θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Γιάννη Ζάτσης στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 5-45-26. Ο 779. Ο Καραγεωργίου είπε στους παίχτες του: πάμε για πόλεμο. Οι δικοί μας θα πάνε κατάλληλα ψυχολογικά έτοιμοι. Κολτσίδα Παντελίδη, μιλήστε τους, θα πέσουν κορμιά. Να το πάμε για πόλεμο Καραγεωργίου, το είπε γενικότερα για τη συνέχεια τη σεζόν και δεν επικεντρώθηκε στο μάτς με τον Άρη, αλλά η συνέχεια τη σεζόν για τον Λεβαδιακό έχει και το μάτς με τον Άρη, έτσι, την ερχόμενη Κυριακή. Ναι, το ότι θα αντιμετωπίσει ένα εχθρικό κλίμα την Κυριακή είναι σίγουρο και όσοι έχουν πάει στο γήπεδο της Λεβαδιάς, προπονητές και ποδοσφαιριστές, ξέρουν ότι η φιλοξενία κάποιες φορές μπορεί να μείνει και καλύτερη δυνατή. Ο Άρης νομίζω ότι πάει υποψιασμένος, γιατί έχει άτομα τα οποία γνωρίζουν τι συνθήκες μπορεί να αντιμετωπίσει η ομάδα στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ότι το παιχνίδι θέλει προσοχή τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο εξαγωνιστικό κόντρα στον Λεβαδιακό. Λοιπόν, ξεκινήσαμε να λέμε για το μεταγραφικό. Ο άλλος πάλι βγήκε έξω, χάθηκε. Λοιπόν, είπαμε ότι ο Ντίνος ο Διαμαντόπουλος μαζί με τον Θόδωρο τον Καρπίδη είναι στην Ιταλία για κάποια ζητήματα μεταγραφικής φύσης που έχουν να κάνουν με το ερχόμενο καλοκαίρι, όχι την χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ο Άρης με τον Σούντγκρεν και τον Κάλε Χόλμπεργκ, αν τελικά ευοδοθούν οι επαφές του με την Norrköping και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, κλείνει για τον Γενάρη. Θα γίνει σίγουρα η έκτη μεταγραφή και αν. Και αν τα καταφέρει και συμφωνήσει και με τον Χόλμπεργκ και με την Norrköping, τότε θα πάμε στις 7. Δεν είναι και λίγες, είναι η αλήθεια, γιατί έχει μερινή μεταγραφική περίοδο, αλλά όλοι οι ποδοσφαιριστές που έχει φέρει ο Άρης, αυτούς τους δύο που εξετάζει τώρα, είναι βάση βιογραφικού αριθμών, όχι ένας και ένας, εντάξει, μπορεί να ακουστεί λίγο υπερβολή, αλλά όλες είναι καλές, πολύ καλές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για την ομάδα. Τώρα, όσον αφορά το Χόλμπεργκ, γιατί είπαμε για το Σούντγκρεν ότι ο Άρης είναι αρκετά κοντά
στον ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή και πολύ κοντά και σε συμφωνία με την ΑΕΚ Στοκχόλμης. Όσον αφορά τον Κάλε Χόλμπεργκ, ο Άρης έχει έναν σύμμαχο. Είναι εμέσως ο ίδιος σύμμαχος που υπάρχει και με τον Κεσιμπερίτσου Σούντγκρεν. Είναι ότι ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος έχει άκρες και επαφές στην αγορά της Σουηδίας. Το απέδειξε για όσους θυμούνται και με την παρουσία του στον Παναθηναϊκό την περσινή σεζόν. Στην περίπτωση βέβαια του Κάλε Χόλμπεργκ υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι ο Διαμαντόπουλος γνωρίζεται πολύ καλά με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή και είναι ο ίδιος εκπρόσωπος, είναι ο ίδιος άνθρωπος βασικά που εκπροσωπεί τον Χουλτ της ΑΕΚ. Οι παλιοί τον θυμάστε, όχι τόσο παλιοί, αλλά παλιοί τον θυμάστε γιατί ήταν κάποτε και ενεργεία ποδοσφαιριστής και πρόκειται για τον άλλοτε επιθετικό της Εθνικής Σουηδίας, τον Μάρτιν Ντάλιν. Θρύλος του σουηδικού ποδοσφαίρου, ο συγκεκριμένος, σε κάποιους τώρα 40-50 πενιντάριδες μπορεί να ξυπνάω και αναμνήσεις. Λοιπόν, είναι ο Μάρτιν Ντάλιν, ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, του Κάλε Χόλμπεργκ. Γνωρίζεται με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο. Έχουν συνεργαστεί για να φέρει ποδοσφαιριστές. Είναι η εταιρεία του Ντάλιν, εκπροσωπεί παίχτες όπως ο Ντουρμάς που είχε έρθει στον Ολυμπιακό, όπως ο Χούλτ που ήρθε στο Παναθηναϊκό και τώρα αγωνίζει στην ΑΕΚ, όπως ο Χετεμάη, για όσους το θυμούνται. Λοιπόν, ο πρώην παίχτης της ΑΕΚ έχει και άλλους ποδοσφαιριστές γενικότερα. Γνωρίζεται με τον Διαμαντόπουλο, είναι σύμμαχος στην προσπάθεια του να φέρει ο Άρης το Χόλμπεργκ στη Θεσσαλονίκη, η γνωριμία που υπάρχει ανάμεσα στους δύο άνδρες. Και εδώ έρχεται και κολλάει και αυτό που είχε πει ο Καρυπίδης στη συνέντευξη τύπου. Ότι με τον Διαμαντόπουλο μπορέσαμε και μπήκαμε πάλι σε μανατζερικά γραφεία του εξωτερικού που δεν είχε ο Άρης καλό όνομα. Και δεν χρειάζεται να λέω ότι δεν έχει καλό όνομα. Εντάξει. Οι γνωριμίες του Διαμαντόπουλου βοήθησαν σε αυτό το κομμάτι. Και φαίνεται τώρα και στην περίπτωση του Χόλμπεργκ που μπορεί να λειτουργήσει ως πλεονέκτημα για τον Άρη, επειδή μιλάμε για μια δύσκολη περίπτωση όσον αφορά τον 25χρονο επιθετικό, η γνωριμία που έχει ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος με τον Μάρτιν Ντάλιν, τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή. Και είναι και ένας παίχτης που, όπως λέγαμε και χθες, είναι από τους λεγόμενους παίχτες project που μπορείς να τον πάρεις και να τον πουλήσει μετά από λίγα χρόνια. Γι' αυτό και έχει ρίξει και ο Άρης στο τραπέζι και νομίζω ότι και η Νόρκεπινγκ, λοιπόν, δεν το βλέπει πολύ θετικά, ένα ποσοστό μεταπόλησης. Φυσιολογικό όταν μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή 25 χρονών, ενεργεία με την Εθνική Σουηδίας, που θα παίξει και σε ένα πρωτάθλημα όπως το ελληνικό, όχι ότι είμαστε εδώ πέρα το καμπιονάτο, έτσι, η Λα Λίγκα. Αλλά νομίζω σε σχέση με το σουηδικό, εντάξει, είμαστε κάπως καλύτερα. Εντάξει. Και εδώ έχει αρκετά μάτια, ξένων ομάδων και η Σουηδία βέβαια έχει. Και αν έρθει ο Χόλμπεργκ, ο Χι Χόλμπεργκ και κάνει μια καλή χρονιά, γιατί όχι, να τον πουλήσεις κιόλας. Και επειδή είναι λοιπόν, έχει ένα πολύ καλό πακέτο γενικότερο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, γι' αυτό και ο Άρης επιμένει τόσο πολύ ώστε να τον κάνει κάτοικο Θεσσαλονίκης για τα επόμενα χρόνια. Θα έχουμε κάτι, συνάδελφο, να στείλω το break. Θα έχουμε κάτι λοιπόν. Μην κλείσετε τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες. Έρχεται τώρα ο Χρήσανθος μέσα στο στούντιο. Έχει κάτι ετοιμάσει. Μπράβο, έτσι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει που ο νεαρός ρεπόρτερ κλείνει θέματα. Λοιπόν, θα πάμε Σουηδία. Ωραία. Μόλις έχει τελειώσει το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σουτσβάλ. Σωστά της λέω, της ομάδας. Ναι, ναι, ναι. Θα πάμε να μιλήσουμε ελληνικά. Ωραία. Θα πάμε να μιλήσουμε με ένα παλικάρι το οποίο είναι φίρμα από ό,τι έχω πληροφορηθεί στην ΑΕΚ, γιατί είναι και πολύ καλός παίκτης και είναι Έλληνας. Και είναι συμπαίκτης του Σούντγκρεν. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Πάνο Δημητριάδη. Καλησπέρα από Ελλάδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Εσύ τι κάνεις? Μια χαρά, μόλις ήρθα προπόνηση. Ναι. Για αγώνα φυσικά. Τι κάνατε, εμείς έχουμε τον γκολ. Είδαμε που έβαλε το πέναλτι ο Σούντγκρεν. Πόσο έληξε? 1-1, ισοπαλία. Ισοπαλία, εντάξει, ωραία. Άρα δεν είχε άλλο γκολ. Μια χαρά. Ο κάμεραμάν μας είναι καλός εκεί πέρα και τα τραβάει όλα ωραία. είσαι καλά καταρχήν. Έχει μείον 8.
Κάπου εκεί, ναι, 5-6, κάπου εκεί. Αλλά εσείς τρέχετε. Ωραία. Δεν ξέρω αν σε έχουν ενοχλήσει κι άλλοι από την Ελλάδα, αλλά έχει πιάσει μια παράνοια εδώ στη Θεσσαλονίκη με τους Σουηδούς. Πήρε το Λάρσον ο Άρης, τον ανακοίνωσε χθες και θέλει να πάρει άλλους δύο παίκτες. Ο ένας νομίζω είναι καλός σου φίλος, ο Ντάνιελ Σούντγκρεν. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Για πες μας λίγο δύο πραγματάκια. Κολλητός. Μάλιστα. Ναι, ναι. Πες μας δύο πραγματάκια. Τι παίκτης είναι αυτός? Παίκτης δεξί μπακ παίζει. Δίνει μπακ. Δηλαδή καλύπτει όλη την πλευρά. Πάνω κάτω τρέχει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Full back, ναι. Είναι παίκτης, ναι, ναι. Είναι καλός και τεχνίτης. Πολύ καλός με τα πόδια. Ρεμόνι έχει. Καλές σέντρες έχει. Assist, goal βάζει. Και είναι πολύ καλό παιδί. Δηλαδή δεν κατατέμασαι. Τα δίνει όλα κάθε αγώνα. Έχει καρδιά στο γήπεδο. Και... Και ένα δεξί μπακ το οποίο με τα βίντεο τα οποία έχουμε δει πάνω, γιατί δεν το συναντάμε πολύ συχνά στο ποδόσφαιρο, εκτελεί πέναλτι. Και είναι και πολύ καλός μάλιστα στις εκτελέσεις. Σωστά. Τώρα έχει μείνει κάποια. Δηλαδή σήμερα έβαλε ένα γκολ, είχε άλλη μια εκτελή. Παραλίγο θα βάλει και δεύτερα. Εντάξει, προετοιμασία είναι, τώρα ξεκοκιμάζουμε λίγο από εδώ και από εκεί. Θα τον αγαπήσει πάρα πολύ όμως. Γιατί είναι. Και επειδή. Ναι. Δηλαδή. Τα δίνει όλα, είναι ψεκούρι, είναι... τρέχει για την ομάδα, για τη φανέλα, είναι όταν λες... μεγάλη καρδιά. Όταν λες θα τον αγαπήσουμε, τον κλείσαμε, εντάξει. Μακάρι, άμα θα κάτσει η μεταγραφή, πιστεύω θα χαρώ και εγώ φυσικά. Δεν σου αποκάλυψε τίποτα. Δεν σου αποκάλυψε τίποτα. Κοίταξε, εντάξει, μιλήσαμε, μην είπε κάποια πράγματα, αλλά ακόμα δεν, τίποτα δεν έχει κλείσει. Και δεν θέλω κι εγώ λίγο να πω κάτι το οποίο δεν έπρεπε να μιλήσω, αλλά αυτή τη στιγμή ξέρω ότι ενδιαφέρεται κι αυτός. Με ρώτησε εμένα συγκεκριμένα για την Θεσσαλονίκη, για την ομάδα που ξέρεις κι αυτός έχει συνηθίσει με τα κυτρινόμαυρα. Ναι, ναι. Επειδή Άρης είναι διαφέροντα, τη λάτρεψε το Μαρίδη από τώρα και ξέρει τώρα, δηλαδή θέλει, άμα θα κάτσει με αυτή θα χαρεί πάρα πολύ. Άρα μας περιγράφει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι αυτό που ψάχνει ο Άρης για τη δεξιά πλευρά του. Ναι, ναι. Γενικότερα εσύ ζεις και στη Σουηδία. Οι Σκανδιναβοί, οι Σουηδοί, οι Νορβηγοί είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αν είναι αξίας του 6, του 7 παίζουν 6-7, δεν είναι ποτέ στο 4. Είναι παιδιά, πολύ καλά παιδιά του συνόλου. Νομίζω ότι γι' αυτό κινείται και προς αυτή την κατεύθυνση ο Άρης. Έτσι είναι. Και μια που σε βρήκαμε, το Λάρσον φαντάζομαι τον ξέρεις που απέκτησε ο Άρης. Ναι, ναι. Έχεις να μας πεις και... Έχεις παίξει. Έπαιξα αντίπαλο μαζί στην Τουρκία μου φαίνεται, αν είναι καλά, στην Αθήνα σου φορά είναι καλά. Ναι, ναι, ναι. Παίξαμε αντίπαλοι, και αυτός ήταν πολύ καλός παίχτης. Αλλά παραπάνω δεν το ξέρω τόσο καλά. Ναι. Ό,τι έχω ακούσει είναι καλή μεταλλαγή. Αν μπορείς πάντως να μας δώσεις και λίγο τα φώτα σου για έναν ακόμα παίχτη για τον οποίο ενδιαφέρεται ο Άρης, για την κορυφή της επίθεσης, τον Κάλε Χόλμπεργκ. Αυτός είναι η φίρμα. Σωστά. Ναι. Ευτυχώς, άκουσα και αυτόνα, ναι. Τι στυλ ποδοσφαιριστή είναι? Άμα θέλετε. Όπα. Έχω μια ακόμη μεταγραφή, άμα θέλετε. Κοίταξε, αφού κλείσουμε, θα πούμε στον Καρυπίδη να πάρουμε σένα. Ναι. Βασικά. Πακέτο, έρχομαι. Έτσι. Πάντως, πάνω να σου πω κάτι. Πραγματικά, πώς και δεν το έψαξες ή το έψαξες κάποια στιγμή για να έρθεις στην Ελλάδα? Κοίταξε, να σου πω, ο όνειρό μου ήταν πάντα να έρθω στην Ελλάδα. Επειδή και ο πατέρας μου είναι Αριανός, φανατικός. Και από μικρός είναι καλά και εμένα Αριανός. Ναι. Αυτό όνειρο ήταν και για μένα να ερχόμουν κάποια μέρα, αλλά δεν έκατσε, δηλαδή, συγκεκριμένα η φάση να έρθω. Αλλά πήγα Τουρκία. Έκλεισα με τα γραφεία από 3 χρόνια ήμουν Τουρκία. Και μετά γύρισα εδώ στη Σουηδία πάλι. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν αργά, ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι. Επειδή μπορείς να αγωνιστείς και σε πολλές θέσεις. Δεν βρήκαμε απλά συμπαίκτη του Σούντγκρεν. Βρήκαμε Έλληνα και Αριανό συμπαίκτη του Σούντγκρεν. Είναι η μοίρα του να έρθει, πες του. Κοίταξε να πω, το ξέρω καλά το παιδί. Δεν θέλω κι εγώ λίγο να πω κάτι το οποίο θα ίσως επηρεάσει την άμα, δηλαδή δόξα θα γίνει καμιά καλή μεταγραφή. Απλώς ξέρω ότι το παιδί τώρα εντάξει, είναι λεπτομέρειες φαίνεται από ό,τι διαβάζω κι εγώ που ακούω και μακάρι άμα γίνει να κάτσει. Δηλαδή, νομίζω αν τα βρουν στα ποσοστά με τα πώληση και τα λοιπά με την ΑΕΚ θα γίνει η δουλίτσα. Για τον Χόλμπεργκ. Για Χόλμπεργκ να σου πω, επειδή και εγώ το καλοκαίρι γύρισα πέρσι, δεν πολύ
δεν πολύ ακολούθησα να σου πω για το παίχτη ήταν συγκεκριμένο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ξέρω, είναι καλός. Δηλαδή έχει ακουστεί, έχει βάλει κάπου στα γκολ. 14 έβαλε πέρσι, ναι. Παίζει και με την Εθνική, ναι, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, ναι. Έτσι και μου φαίνεται τον εδώ το Γενάριο που είχαν κάποιο τουρνέ που κάνανε ανεκαλαστική, αν δεν φαίνεται. Καλή μεταγραφή, γιατί όχι, καλή είναι. Πες μας κάτι, αυτή τη στιγμή τώρα οι ομάδες στη Σουηδία, τι, είστε σε διακοπές, προετοιμασία, τι ακριβώς γίνεται? Αυτή τη στιγμή, ναι, ξεκινήσαμε αρχές Ιανουαρίου, πρώτη εβδομάδα με Ιανουάριο ξεκινήσαμε. Προετοιμασία κανονικά, δύο εβδομάδες τώρα θα είμαστε εδώ, μετά Δευτέρα, τώρα Δευτέρα φεύγουμε, πάμε στο Ντουμπάι. Θα μια προετοιμασία με, ξέρεις, καλές, να έχουμε καλό καιρό, γήπεδα. Άρα είναι πιθανόν ό,τι γίνει να γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, έτσι, αντιλαμβάνομαι, για τον Σούντγκρεν. Πότε κλείνει, πότε, μου φαίνεται... 31 λίγη, 31 κλείνει. Μπράβο. Σωστά, άμα είναι να γίνει, θα είναι στα κοντά τότε, θα πρέπει να γίνει, γιατί όπως ξέρετε κλείνει και μεταγραφή, σεζόν και ό,τι προβάμε. Μάλιστα. Αλλά εμείς τώρα σε ό,τι δεύτερα φεύγουμε, πάμε Ντουμπάι, τώρα πάμε μια προετοιμασία κι εμείς. Θα δούμε, μακάρι. Κάτι, όπως είπα, καλό παιδί, είναι πολύ καλό παιδί, γιατί τα δίνει όλα, κάθε προπόνηση δεν μαθάει. Είναι παίκτης ο οποίος έχει μεγάλη καρδιά μέσα στο γήπεδο. Και ο μπαμπάς του λένε ότι ήταν στην ΑΕΚ και ήταν μεγάλος παίκτης και τα λοιπά, ο πατέρας του. Ο πατέρας του, ναι, είναι μεγάλο όνομα στη Σουηδία. Και Champions League παίξαν τότε που είχαν και περάσανε Champions League, ο Gary Sundgren. Ένας legend που λένε εδώ πέρα. Άρα μπει ο μπαμπάς, άντε αφήστε το παιδί να πάει στην καριέρα, δεν έχουμε τώρα άλλα. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και με κάτι κοινούς φίλους να έρθεις να πιούμε και ένα τσιπουράκι όταν κατεβείς Ελλάδα. Σωστά. Εκτός αν έρθουμε εμείς με τον Άρη στην Ευρώπη εκεί πέρα του χρόνου, οπότε εντάξει. Ακόμα και εμείς παίζουμε Ευρώπη. Και η ΑΕΚ. Να σου πω κάτι. Πρόσφατα δεν έχει παίξει η ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, είχε παίξει. Με ποιον είχε παίξει? Έπαιξε, ναι, ήταν πρόπερση, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ήταν και Παναθηναϊκό έπαιξε. Και ΑΕΚ νομίζω κάποια στιγμή έχει παίξει. Και ΑΕΚ στο Champions League. Παλιά όμως. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Όταν αποκλείστηκε από τα παιδιά το τελευταίο αγώνα με την ΑΕΚ ήταν, αν δεν κάνω λάθος. 1-0 στην Ελλάδα και 1-0 στην Σουηδία. Το έβαλε ο Νεμπόσα Νεβάκα στο Βαλέτα. Μάλιστα. Το 98, ναι. Και το 99 παίξαμε στα παιδιά. Πολύ σωστά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Πάνο. Να είσαι καλά. Και εγώ σα ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Εσύ, εσύ. Και ας ελπίζουμε καλά νέα. Έτσι. Μακάρι. Δείξ' του κανένα βιντεάκι εκεί από την κερκίδα. Θα το δείξω. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Φίλε, ευχαριστώ. Γεια. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον Πάνο Δημητριάδη. Το λαμπαουτάρι αντιλαμβάνεστε ότι είναι παντού. Και βρήκαμε Έλληνα αριανό συμπαίχτη του Σούντγκρεν. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε για την ενημέρωσή σας, ρε παιδιά. Πέρα τον έχουμε βάλει, όπως αντιλαμβάνεστε, να τελειώσει τη μεταγραφή. Και έπεται συνέχεια, και έπεται συνέχεια. Λοιπόν, για την ώρα θα πάμε στο διάλειμμα και μετά θα έχουμε τη συνέχεια. Μαζί μας ο Αβράμογλου, στον οποίο μπορείτε να βρείτε το Epimedium Macoon, 100% φυτικό αφροδισιακό προϊόν, ιδανικό για ασθεντική δυσλειτουργία, αύξηση των σπερματοζωαρίων και προσφέρει μεγαλύτερη ερωτική ικανοποίηση. Περιέχει μέλι, βασιλικό πολτό, γύρι, τζίντζερ και πολλά άλλα θαυματουργά δώρα της φύσης. Ο Αβράμογλου βρίσκεται Αγίου Μινά με Κατούνη, πλατεία εμπορίου, σε συνεργασία με διατροφολόγο, ερυθρολόγο και υγιεινολόγο. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τα Data Labs, το κέντρο διαδίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια σαν τουριστικά. Γεια σου, Βασίλη Καβαδία. Όπως επίσης και σεμινάρια συμπληροφορική Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-2229-62 και datalabs.edu.gr. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Αυτά μόνο λίμπερο, κύριε. Και μόνο λαμπαουτάρις. Τα κάνουμε τώρα. Αριανό κιόλας, φίλε. Τι κέντα ήταν αυτή η εκπληκτική. Λοιπόν, ακούσατε τον συμπαίκτη του Σούντγκρεν, τον φίλο μας τον Παναγιώτη, το αριανάκι αυτό, το οποίο μάλιστα από ό,τι πληροφορήθηκα είναι από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ και όταν το ρωτήσαμε για τον Φορ, είπε ξέρω και έναν καλύτερο, εννοούσε τον εαυτό του. Γιατί έχει παίξει, που έχει παίξει. Αγωνίζεται σε πολλές θέσεις. Που έχει παίξει αυτός. Συμβάσαλουντ, στην Σάντεφορτ, Μπρομαποϊκάρνα, ΑΕΚ, είχε περάσει το 14-15, και Τζεμπερλιγκή, 15-16 εκεί ήταν και με τον αντίπαλος του Λάρσον. Η άλλη λέγεται Γκυρεσουσπορ. Γκυρεσουσπορ, ναι. Τουρκία δηλαδή. Τουρκία, ναι, τη διετία 16-18 και φέτος που επέστρεψε στην ΑΕΚ. 12 συμμετοχές, ένα γκολ και παίζει σε πολλές θέσεις κιόλας από τη... Όχι, εμένα μου είπαν ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Να το
τον πάρουμε. Ο συγκεκριμένο. 32 στα 33. Με τη φορά που έχουμε πάρει. Με του Σουηδού, ε. Είναι και αριανάκι αυτό. Έχω τη Vikings. Εδώ κάποιοι φίλοι προσπαθούν να αντιληφθούν πώς έχουμε κάνει αυτή την κέντα. Καλά ρε παιδιά, αυτή είναι η εμπειρία. Παπαδόπουλο έχω. Παπαδόπουλο. Ναι, εντάξει, πρέπει να σα ανεβάσω λίγο. Όχι, δεν τρέφει. Εσύ πρέπει να βρει το Χόλκεμπεργκ τώρα, ένα συμπέκ του στην Νόρκεπινγκ. Έχει εντωμεταξύ πολλού, ξέρει. Είχαμε το Ρώσο πριν δύο μέρες. Ποιον? Το Ρώσο. Και έναν ακόμα, τον Ντουρμάζ. Και τον Ντουρμάζ. Τον Ντουρμάζ δεν τον έβγαλε όμω στον αέρα. Τζίμι Ντουρμάζ. Θα μου πει εδώ και το λαμπαοτέρ ψυχή, δεν έχει. Όπω μου τον είπε ο Λάρσον, Γίμι. Πώ? Ο Γίμι. Δεν προφέρεται Τζίμι, Γίμι. Γίμι Ντουρμάζ. Γίμι. Γίμι, ναι. Μάλιστα. Γίμι. Λοιπόν, θα έχουμε και άλλα πραγματάκια. Παιδάκια μου. Θα έχουμε πιθανότητα αύριο το πρωί και κάτι για το Χόλμπεργκ. Ναι. Αν πάει καλά. Στο site, έτσι. Να είστε συντονισμένοι. Βάλεις. Ε. Βάλεις θεμά. Άδομαι. Μάλιστα. Να αποδοθούν οι επαφές. Ωραία. Να πούμε και για το παιχνίδι. Γιατί έχουμε και παιχνίδι κιόλας. Ή δεν θες. Να πούμε και να ανοίξουμε γραμμές. Ωραία. Να λοιπόν. Είχαμε καταρχάς την πρώτη προπόνηση σήμερα. Λάρσον και Ρος. Με το Λάξο νομίζω σε αυτή την πρώτη προπόνηση να κερδίζει λίγο παραπάνω τις εντυπώσεις φυσιολογικά. Και... Τι εννοείς? Τους έτοιμος ο Σουηδός. Δημιούργησε εντύπωση πολύ θετική τα τελειώματά του. Έτοιμος είναι. Παίζει στη Λιβαδιά. Καρφώνει δύο γκολ στον Κομπότη. Στην αποστολή θα είναι. Κάνει τον Καραγεωργίου να βάλει το κράνο στο πεζούλι. Πάμε για πόλεμο. Λοιπόν, στην αποστολή θα είναι, ναι. Πιστεύω ότι θα είναι και αυτός και ο Ρος. Συνεντεκάδα το θεωρώ λίγο δύσκολο, να σου πω την αλήθεια. Και για τους δύο, να βρεθούν σε αρχικό σχήμα. Θα πάμε πάνω κάτω με την εντεκάδα που χρησιμοποιήσει ο Παντελίδης στη Λάρισα, πλην μίας-δύο αλλαγών οι οποίες θα υπάρξουν και έχουν να κάνουν με επιστροφές που μετράει ο προπονητής του Άρη, που νομίζω ο Παντελίδης έχει κάθε λόγο να χαμογελάει και υπάρχει μια φωτογραφία, δεν ξέρω τι δημοσίευση πάει. Του Παντελίδη σήμερα στην προπόνηση που είχε ένα χαμόγελο διάπλατο, γιατί ο άνθρωπος βλέπει. Επιστρέφουν οι τραυματίες σιγά-σιγά. Έρχονται και οι νέοι ποδοσφαιριστές. Έχει ο άνθρωπος φυσιολογικά χαίρεται τώρα, γιατί έχει και περισσότερες επιλογές να διαχειριστεί. Έτσι. Έχει ένα πολύ ωραίο θεματάκι. Ναι. Το repress.gr. Για τον Λάρσον. Το site το οποίο φιλοξενείται στο Λίμπερο και καθημερινά έχει την εκπομπή 2 με 3 και τα παιδιά κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά με ανάλυση είτε ομάδων είτε παικτών. Τώρα που είναι μεταγραφική περίοδος είναι και πιο εύκολο για αυτούς, γιατί έχουμε νέα πρόσωπα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μας δείξουν το παιχνίδι τους. Του Λάρσον όπως λες. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο λοιπόν βιντεάκι για να καταλάβετε πώς παίζει ο Λάρσον και τι μπορεί να προσφέρει ο Λάρσον στην ομάδα, και νομίζω ότι είναι από τα στοιχεία που λείπουν από τον Άρη. Ο Άρης λοιπόν στην Λιβαδιά θα έχει τη δυνατότητα, και αν είχε και το Βέλεφ εγώ θα ήμουν πολύ πιο σίγουρος για την επιτυχία, αλλά σίγουρα είναι το πρώτο παιχνίδι όλων αυτών των παιδιών που θα παίξουν μαζί. Θα δούμε βέβαια ποιοι από αυτούς θα παίξουν στο αρχικό σχήμα και ποιοι όχι. Γι' αυτό σε ρώτησα αν είναι έτοιμος ο Λάρσον. Θα με αφήσει να ολοκληρώσει το αρχικό σχήμα. Ναι, ξεκινάω την αρχή. Απλά θέλω να πω ότι το φυσιολογικό είναι να μπουν σταδιακά αυτοί. Από τη μανία μας και την τρέλα μας. Τώρα να τους δούμε. Είναι. Έτσι έλεγε για τον Κορχούτ. Τι? Τυρί με ψωμί. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Τυρί. Όπως είπε και ο άλλος χθες. Ναι, τι τυρί. Ο οποίος τώρα παίρνουμε back. Εν τω μεταξύ, φίλε, Παναγιώτη, παίρνουμε back. Δεν είναι το ίδιο με τον Κουρχούτ. Αυτοί θα έχουν τη σημερινή προπόνηση και τα βράδια που είναι λίγο πιο χαλαρή σε σχέση με τις υπόλοιπες, γιατί είναι και τελευταία πριν να χωρίσει η αποστολή για τη Λιβαδιά. Σουηδός είναι, φίλε. Βρε μακάρι να παίξει και να βάλει και τρία γκολ. Σου παγώ το αντίθετο. Άρα λες Βαλεριάνο, πες την αρχή. Τερματοφύλακα, ο Καντιμίρης. Κουέστα. Εντάξει. Στο τέρμα. Ναι. Κουέστα. Ναι. Ωραία. Κουέστα. Τζανακάκης δεξιά. Δεν έχει άλλη επιλογή. Ο Σούντγκρεν δεν παίρνει. Ο Βαλεριάνο στα αριστερά. Ωραία. Ο Δελιζήσης μάλλον με τον Μπάσα. Το λογικό αυτό είναι. Το λογικό, γιατί είναι η θέση του κεντρικού αμυντικού είναι λίγο ιδιαίτερη. Πρέπει λίγο να γνωρίζετε και οι ποδοσφαιριστές που παίζουν στο κέντρο της άμυνας. Υπάρχει μια χημεία. Λογικό είναι αυτό. Ο Ρος με το Δελιζήσης δεν την έχει. Δεν χρειάζονται εξηγήσεις πάνω στο αυτό το κομμάτι. Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν. Τι? Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν, γι' αυτό τα εξηγούμε. Ναι. Λοιπόν, στα χάφ είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει ο Σιώπης και να παίξει. Δεν μου κάνει το χέρι έτσι. Τι, άμα δεν παίξει και σε αυτό το μάτι, σε ποιο θα παίξει. 100% έτοιμος δεν είναι.
Αλλά θα είναι κατά πάσα πιθανότητα βασικό. Ο Σιώπης έχει ένα πλεονέκτημα σχέση με όλου του υπόλοιπου, το λέγαμε και χθε. Ο οργανισμό του βασικά και η σωματοδομή του είναι το πλεονέκτημά του. Ωραία. Λοιπόν, μαζί με το Ματίγια. Ωραία. Πολύ πιθανό να δούμε και τον Τόνσον στην 11η. Ωραία. Πίσω από τον Τιγκινή. Ωραία. Και στα άκρα τη επίθεση, η Εκστρέμ, ο Ματέο με τον Κόρκουτ. Ωραία. Η πιθανή 11η του αγώνα τη Κυριακή. Έχω όμω και Λάρσον να μπει. Στο 70 να παστελώσει ένα γκολ. Ναι. Έχει και το Ρος να μπει. Ο Ρος αν χρειαστεί. Έχω στόπερ πλέον δεύτερο. Κοίτα, το ιδανικό για αυτό το οποίο θέλουν στον Άρη. Μπορώ να βάλω το Ρος, να βάλω το Μπομπάσα στο κέντρο. Ναι. Έχω δυνατότητες πλέον. Αυτό το οποίο θέλουν στον Άρη την Κυριακή. Είμαι πλήρης. Ναι, είσαι πολύ πιο πλήρης. Ένα φόρ θα ήθελα. Πιο γεμάτος από ό,τι ήσουν ασκητικό. Μπορώ να βάλω το Λάρσο και στην κορυφή. Μπορεί να το κάνει και αυτό. Γεμίζει αυτή τη στιγμή με 4 νέους ποδοσφαιριστές. Άρα ο Άρης μέσα σε μια εβδομάδα. Μέσα σε μια εβδομάδα στην ουσία. Έχει 4 νέα σε 2 εβδομάδες. Και βάλει και το Διαμαντόπουλο. Κάλυψε τη ρήξη χιαστών του Γκάμα. Ναι. Ο Άρης που δεν έχει προγραμματισμό. Τον τραυματισμό του Βέλεθ. Έτσι. Έχει έναν πολύ καλό για μένα ποδοσφαιριστή. Πραγματικά θα εκπλαγώ αν αυτό ο παίκτη δεν παίξει στον Άρη. Ποιος? Τον Τόνσο. Ναι. Και έχει παράλληλα μία ακόμα εξαιρετική επιλογή για το αριστερό άκρο τη άμυνα που μπορεί να παίζει και εξτρέμ. Σωστά. Ναι. Ναι. Ωραία. Και θέλει άλλο ένα μπακ, το οποίο όμως υπάρχει στην ομάδα, λέγεται Σόουζα. Έτσι. Έχεις δηλαδή εναλλακτική. Ο Σόουζα είναι ένας μπακ. Ένας δεύτερος Κωνσταντινίδης. Ναι ρε φίλε, αυτό λέω. Ναι, αξίω. Μπακ είπα. Ναι. Δεν είπα να παίξει όλη την πλευρά μου κάτι σέντρες. Ναι, δεν το έχει. Και τον Κωνσταντινίδη που θα επιστρέψει, αν δεν κάνω λάθος, σε 2-3 εβδομάδες. Ισχύει αυτό. Θα πάει συντηρητικά σε πρώτη φάση και σε δύο-τρεις εβδομάδες είναι πιθανό να επιστρέψει. Ναι, αρθροσκόπηση δεν θα κάνει. Ενώ αρχικά είχε αποφασιστεί να γίνει αυτό, συζήτησε και ο παίκτης με τον γιατρό και αποφασίσαν ότι αν κάπου το βλέπα στο λαμπαουτάρι, όλα καλά και σε 2 εβδομάδες μπει κανονικά, θα την κάνει το καλοκαίρι. Ότι λύθηκε, ότι κάτι εκεί στο σύνδεσμο, ότι έγινε εκεί, ξεκόλλησε αυτό που είχε κολλήσει, κάτι. Δεν ήταν τόσο σοβαρό το πρόβλημα, δηλαδή, ρε παιδί μου. Άρχισε εξ αρχής. Δεν ήταν. Ωραία. Και θέλω και ένα Σούντγκρεν δηλαδή από εκεί. Εντάξει. Και θέλω και ένα φόρ δηλαδή. Για να κάνω μια-δυο κινησούλες μετά το καλοκαίρι. Κάλε Χούλμπερκ. Ο Δημητριάδης κατάλαβε τι λέει, ήθελε να πει. Εγώ είμαι καλύτερος. 100%. Λοιπόν. Ωραία. Το παιχνίδι παρόλα αυτά. Είναι δύσκολο. Για πολλούς. Και διάφορους λόγους. Και αντιλαμβάνεστε ότι για να μην θέλουν τον κόσμο, για να πηγαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία, ελπίζω να μην δούμε έργα την Κυριακή. Ελπίζω να μην δούμε έργα την Κυριακή. Αλλά και γι' αυτό πρέπει να προσέξει η πλευρά της. Ένας πολύ καλός φίλος και συνάδελφος μου στέλνει ένα δημοσίευμα της Expressen, ναι, με δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν μετά από το τέλος του σημερινού φιλικού, ναι, που λέει ότι έχω ακούσει για τις φήμες, αλλά είναι, λέει, θέμα το οποίο το χειρίζει το ατζέντης μου, λέει. Εγώ και η Άκη ετοιμαζόμαστε να πάμε στο Ντουμπάι, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και μεταφράζοντας έτσι κάπως πρόχειρα, επειδή είναι μπροστά μου στα αγγλικά, αυτή τη στιγμή, είπε ότι θέλω πάντα, λέει, είναι φυσιολογικό να θέλω να αγωνιστώ σε ψηλότερο επίπεδο. Κουλουμπού. Ναι ρε φίλε, εντάξει. Ο Άρης διαπραγματεύεται, το ξέρουμε. Ναι. Πήρε θέση και τέτοιος ρε φίλε. Καλά, δεν άκουσες τι είπε ο Δημητριάδης. Μένουν λεπτομέρειες, είπε. Και έχει δηλώσει και του, όχι κάτσε ρε φίλε, ναι, και δηλώσει του προπονητή. Ναι. Που τι λέει ο προπονητής. Έχω δουλέψει μαζί του τελευταία χρόνια και είναι, λέει, από τους καλύτερους παίχτες, λέει, που είχα. Ωραία. Έχει παίξει όλα τα παιχνίδια και γίνεται όλο και καλύτερος. Και αυτό το πειραστεί στον Άρη. Ναι. Λοιπόν, συνεργάζεται καλά με τον Σεμπάστιαν Λάρσον. Είναι από τους καλύτερους μας παίχτες. Τι θα πει. Για να πάρουν λεφτά θέλουν. Ναι. Και φαίνεται λίγο εκνευρισμένος με το ενδεχόμενο της αποχώρησής του από την ομάδα. Χαρακτηρίζοντας τις φήμες και τα δημοσιεύματα για την αποχώρησή του με την φράση «It's fucking shit», μάλιστα. Ωραία. Μάλλον ο προπονητής δεν θέλει να φύγει ο Σούντγκρεν από την ΑΕΚ. Εντάξει, να κάνουμε. Όπως καταλάβατε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Αριστοτέλη μου, να είσαι καλά. Το στείλες. Να το στείλω, φίλε, τώρα να μπει. Άρα είναι καλός παίκτης.
Ναι. Ωραία. Fucking feet. Η Expressen είναι το λαμπαουτάρι της ΑΕΚ, να ξέρετε. Για να γνωρίζετε και ποιος είναι τι. Όσα λεφτά παίρνει ο ρεπόρτερ της Expressen, παίρνει στα πενταπλάσια εδώ πέρα. Είναι αντίστοιχα με τους μισθούς. Εγώ παίρνω τα πενταπλάσια από τον ρεπόρτερ της Expressen. Φυσικά. Έχεις τους μισθούς στη Σουηδία. Το κόστος ζωής του το έχεις δει. Άλλο αυτό, ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Άλλο αυτό. Τον πακύρι πέφτει. Σε τρώσε ένα πιτόγυρο και είσαι γορτά του όλη μέρα. Και αυτοί πάνε εκεί πάνω και τρώνε. Θα σου πω κάτι, φίλε μου. Πεινάνε, ρε φίλε. Όλοι δεν του έσπασαν. Αδύνατοι είναι όλοι. Πέτσι και κόκαλο είναι όλοι. Έλα δει εδώ του Έλληνε. Αυτό είναι. Σαν μοσχάρια γίναμε. Εσύ να πα στη Σουηδία. Που είσαι. Α, δεν είναι ξανθό. Τι? Δεν είναι ξανθό. Ίσα ίσα, θα έχει πέρασε. Του μελαχρινού του ψάχνουν στη Σουηδία. Αλήθεια σου λέω σε αυτό. Break. Α, αν μπήκαμε βασίλη μου, εντάξει, ωραία. Αδελφέ μου, που επέστρεψες από την 88η αδειά σου. Λίμπορ 107,4, All About Arson Air. Και ακόμα ένα μισάωρο θα πάμε παρέα. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος. Πίσω τα μικρόφωνα. FM γεννώ το μήνυμά στο 54526. Ανοίγουμε και τις γραμμές 231-0287 και 3-8. Για πάμε κατευθείαν στον πρώτο φίλο που πήρε πριν προαναγγείλω το άνοιγμα των γραμμών. Γι' αυτό το αξίζει να είναι και πρώτος που θα μιλήσει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Το όνομά σας. Ο Γιάννης. Έλα, είναι. Γιάννη. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή όλα αυτά είναι πολύ ωραία για να είναι αληθινά, ναι, στον Άρη μας. Ναι. Τι εννοείς? Γιατί να μην είναι αληθινά δηλαδή? Γιατί σιγά τι είναι, ρε, ποιον παίρνουμε, τον Βαμπάστα παίρνουμε. Ή τον Ντάνι Άλβες. Σιγά. Εντάξει, για μας είναι κάτι... Απλά αποδεικνύουν ότι αυτή η καταστροφολογία που υπήρχε εδώ και 10 μέρες δεν ισχύει. Δεν είπαμε ότι ο Άρης ξαφνικά έχει τα λεφτά που έχει ο δίπλα όπως τα έχει. Αλλά... Μπράβο. Αλλά... Επειδή μιλάς για λεφτά και στην προηγούμενη ώρα είπες κάτι για κάποιους, κάτι που ακούγεται και άκουσα κι εγώ κάτι, αλλά δεν θέλω να το αναφέρω. Ναι. Θέλω, αν είναι δυνατόν, αν δεν θα κάνει κακό στην ομάδα, θέλω λίγο να το κάνεις πιο λιανά, να το ξεδιαλύνεις. Τι πιο λιανά? Όταν βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν ή διαχειριστές στην ομάδα ή έμισθοι στην ομάδα, πρόεδροι κτλ. Και ασκούν κριτική σε αυτόν που βάζει λεφτά, τι παραπάνω να σου πω? Και μάλιστα βγαίνουν στοχευμένα στα ίδια μέσα οι ίδιοι άνθρωποι που ξέρεις θα τους βγάλεις να πούν το αρνητικό. Τι άλλο να σου πω? Κοίταξε, αυτό που άκουσα εγώ σήμερα δεν ήταν αρνητικό όσον αφορά την ομάδα. Καλά, εγώ δεν λέω για σήμερα. Εγώ μιλάω γενικά. Όσον αφορά την ομάδα, ότι πάει καλά, ότι θα πάει καλά και θα πάει καλύτερα. Αλλά το μέμψιμο ήταν όσον αφορά τον πρόεδρο. Ότι δεν είναι επενδυτής και είναι διαχειριστής. Διαχειριστής έχοντας βάλει εκατομμύρια ευρώ, πώς γίνεται? Εντάξει, επειδή... Τι διαχειριστής? Στη γάμα εθνική διαχείριση τι διαχειρίστηκε? Στη β' εθνική τι διαχειρίστηκε? 800 διαρκείας και 1000 εισιτήρια. Τι διαχείριση? Γι' αυτό ρωτάω, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις ότι έπαιζες με τον Τάτο και τον Ταυλαρίδη και τον Ήλιτς στη Β' Εθνική? Δεν το ξέρεις? Το ξέρω, εντάξει. Τι, αυτοί με τι παίρνανε? Δεν παίρνανε 100 και 150 και 200? Τι παίρνανε αυτοί? Με 5.000 παίζανε? Ο Διούδης όταν στην ομάδα με τι συμβόλαιο ήτανε? Πώς το λέγανε το Σέρβο? Μιλούνο. Ο Μιλούνοβιτς με τι συμβόλαιο ήταν? Αλλά ο Ήλιτς, ο Τάτος, ο Ταυλαρίδης, ο Καράμπελας. Αυτοί με τι συμβόλαιο? Πέρσι ο Δελιζίσης, ο Βαλεριάνος, ο Τζανακάκης, ο Πίτου παλαιότερα. Αυτοί με τι συμβόλαιο ήταν? Με 5.000? Άρα έχει βάλει πολλά λεφτά ο άνθρωπος. Τώρα το πόσα πρέπει να το πει ο ίδιος. Τι? Αυτοί που βγαίνουν λένε ότι είναι αργιανοί. Α, εντάξει. Ωραία. Άρα ήταν μόνο στον Άρη? Δεν ξέρω. Α. Εγώ ξέρω αριανούς ήταν και στον Ηρακλή και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Το είπε ο Καρυπής. Εγώ δεν είμαι αριανός.
Είχαμε και Αριανούς, παιδιά. Δεν είχαμε, δεν το δοκιμάσαμε το μοντέλο με τους Αριανούς. Το δοκιμάσαμε το μοντέλο με τους Αριανούς. Παράγοντες. Το δοκιμάσαμε. Και τι έγινε. Μα αυτοί όντως ήταν διαχειριστές. Ωραία. Να καταλήξουμε όμως κάπου. Βγαίνει κάποιος και λέει κάτι για τον Καρυπίδη. Πάρα πολύ ωραία. Έχει την άποψή του. Σεβαστή. Η ουσία ποια είναι. Αφού βγήκε ο Γαλανός, βγήκε στο Μαρόπολης και... Ο πρώην πρόεδρος του Άρη και του Ηρακλή. Όχι, του Άρη δεν ήταν πρόεδρος. Του Ηρακλή. Έφορος τον Άρη, πρόεδρος τον Ηρακλή. Σωστά. Σωστά. Ωραία. Και τι είπε ο άνθρωπος. Τι είπε ο κύριος Γαλανός. Είναι Αριανός. Είπε ότι είναι Αριανός. Μάλιστα. Θα πάει καλύτερα. Ωραία. Ευρώπη σίγουρα. Και εγώ είμαι Αριανός. Άκου λίγο. Αυτός είναι διαχειριστής. Ωραία. Δεν είναι διαχειριστής. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά πέρα και εγώ είμαι Αριανός. Έχω λεφτά να πάω να πάρω τον Άρη. Αριανός είμαι. Σίγουρα. Τι. Και άντε. Έχω λεφτά. Πες ότι είμαι Αριανός που έχω λεφτά. Τα βάζω. Και ο Κοντομινάς είχε λεφτά. Πιο πολλά από όλους. Τα βάλε. Ο Κοντομινάς είχε λεφτά. Εντάξει. Τι πάει να πει, εγώ είμαι Αριανός και αυτός είναι Σουηδός. Μα κοίταξε να δεις. Και ο Μελισανίδης έχει λεφτά. Δεν πάει να πει ότι θα τα βάλει. Ναι, εγώ σου λέω. Μου λες ότι είπε ο κύριος Γαλανός. Έχει μία για την ΑΕΚ και μία για την Πάρτη. Μου λες ότι είπε ο κύριος Γαλανός ότι είναι Αριανός. Εντάξει, το ότι είναι κάποιος Αριανός δεν σημαίνει ότι είναι και καλός παράγοντας. Είτε το λένε Γαλανό, είτε το λένε Σκόρδα, είτε το λένε Αθανασιάδη, είτε το λένε Τσαλτίδη, οτιδήποτε άλλο. Εμείς δεν κρίνουμε. Εμείς δεν κρίνουμε αν είναι Αριανός. Εμείς κρίνουμε αν είναι καλός παράγοντας. Και σε δεύτερο, αν βάζει λεφτά. Αν είσαι Αριανός, δεν θες να κάνεις κακό στην ομάδα, αν μη τι άλλο. Αν είσαι Αριανός, δεν θες να κάνεις κακό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα Αριανών που κάνανε κακό. Με την διοίκησή τους στην λανθασμένη. Τα παραδείγματα είναι πρόσφατα, δεν είναι... Άρα, δηλαδή... Ήταν Αριανή, άρα καταλήγουμε στο ότι ο επενδυτής δεν κρίνεται ανάλογα με την ομάδα. Δεν είναι Αριανός και κάνει λάθη, γιατί όποιος μόνο πεθαμένος δεν κάνει λάθος. Ναι. Αλήθεια. Λοιπόν, άρα και ο Καρυπίδης μπορεί να μας φτάσει αύριο σε μια τέτοια κατάσταση που περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ο Καρυπίδης δεν είναι διαχειριστής, ρε. Ο Καρυπίδης βάζει λεφτά δικά του. Ο Καρυπίδης βάζει τα δικά του λεφτά, την τσέπη του. Έχει διαφορά. Τα λεφτά που βάζει από την τσέπη σου τα πονάς και για εκατομμύρια ευρώ μιλάμε μέχρι τώρα. Κάποιος, αυτός ο συγκεκριμένος ο Γαλανός, είπε ότι παίρνει δανεικά και περιμένει να πάρει τα λεφτά. Εντάξει, τώρα γιατί σχολιάζουμε τον κύριο Γαλανό, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο κύριος Γαλανός ήταν στην Γάμα Εθνική, τελείωσε η φάση. Έφυγε στη μέση της χρονιάς ο άνθρωπος. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο ερασιτέχνης Άρης τότε που είπε ότι χρωστάει 196.000 ευρώ. Αν τα χρωστάει ή όχι, είπε ο κύριος Γαλανός, όχι, δεν τα χρωστάω. Ο ερασιτέχνης είπε τα χρωστάς. Έφυγε ο άνθρωπος, τελείωσε. Γιατί ασχολούμαστε από εκεί και πέρα με τον κύριο Γαλανό τώρα. Επειδή τον έβγαλε κάποιος σήμερα για να πει αρνητικά για τον Καρυπίδη. Εγώ λέω. Και αυτός ο κάποιος κάποια στιγμή θα βγάλει κάποιον και να πει και ένα θετικό πράγμα. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι βγαίνει ο Λάκης ή ο Ανίδης ή ο Γαλανός που δεν το συμπαθεί από τη φέρνη τον Καρυπίδη ή οτιδήποτε άλλο. Και τον σχολιάζεις κιόλας. Εγώ λέω, αν υπάρχει κάποια περίπτωση, αύριο μεθαύριο στο... Εγώ λέω 12 με 2. Εγώ λέω ότι 12 με 2. Εγώ λέω ότι 12 με 2 είναι πιο πιθανό να ακούσει θετικό λόγο για τον Άρη στο ΠΑΟΚ 24 παρά αυτό που ακούς. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Να είσαι καλά. Είναι πιο πιθανό στο ΠΑΟΚ 24 να ακούσει θετικό λόγο, να ξέρετε. Πάρε θεοντολογία πάλι τώρα, εντάξει. Βγήκε και είπε, τι να πει, γεγονότα. Πράξεις. Λεφτά. Πάμε στον επόμενο. Money talks που έλεγε και ο Κάλλας. Bullshit walks. Όχι μόνο αυτό, πολλοί το λέγανε. Αν ο κύριος Γαλανός έχει να αποδείξει για διαχείριση του, ας τα κάνουνε. Αλλά να σου πω κάτι, γιατί ασχολούμαστε με τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να είναι καλά εκεί με τι επιχειρήσει του. Με τι διαφημίσει του. Έτσι κι αλλιώ το Λίμπερο δεν έβαλε ποτέ διαφήμιση. Μια χαρά. Στο μέσο που φιλοξενείται είχε διαφήμιση. Έχει βάλει, ναι. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό. Μπορεί παρακαλώ. Μπορεί να βγάλουμε τον Βάσκο Φερνάντες. Καλημέρα. Α βγάλουμε τον Βάσκο να μας πει και το Δημήτρη Γκίνο. Για το πετρέλαιο στο Ρήσιο. Παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Χρήστα, θα φέρω το σιδιό του μπακ να σε κόψει, ρε φίλε. Δεν κόβεσαι με τίποτα. Δύσκολα. Περάσω από πάνω.
Καλά, φίλε, εσύ, άμα πας στη Σουηδία και κανένα δυο ακόμα Αριανοί που ξέρω, ναι, θα μας βάλουν και άλλους φόρους. Λέει, αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, τώρα. Εντάξει, είπε ο Καρυπίδης για τους παλιούς Αριανούς παράγοντες, θύχτηκαν. Αυτοί, ο άλλος άλλο που δεν ήθελε, περίμενε να ξημερώσει, να τους βγάλει στο ραδιόφωνο. Ναι, εντάξει, τώρα γι' αυτό έγινε η δουλειά. Εντάξει, ωραία, καλά έκανε. Καλά έκανε, μα είπε. Εγώ, όχι, να σου πω κάτι. Ο κύριος Γαλανός πέρασε, ο άνθρωπος. Θύχτηκαν, ρε συγχρήσατε, και τι είπε για τους παλιούς Αριανούς παράγοντες στην συνέντευξη τύπου Καρυπίδης. Γι' αυτό έγινε η δουλειά. Πώς έλα, τώρα, εντάξει, πρόσεξε γιατί... βέβαια τώρα να στο πάω. Να στο πάω άλλο, πώς ξεχωρίζει τον παράγοντα. Γιατί υπάρχει ο διοικητικός παράγοντας, υπάρχει και ο έφορος που ήταν ο Γαλανός. Άλλο να είσαι έφορος και άλλο να είσαι διοικητικός παράγοντας. Ο Καλαϊτζίδης και ο Γαλανός ήταν, ήταν έφορο. Ήταν υπό τον ερασιτέχνη. Έτσι. Ο όρος παράγοντας πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα σημαίνει ότι δημιουργείς, ότι αναπτύσσεις το κλαμπ. Αυτό σημαίνει παράγοντας. Εγώ θα σου πω το εξής. Εγώ δεν στέκομαι στο τι έκανε ο Γαλανός ή οτιδήποτε άλλο. Ο άνθρωπος έκανε μια προσπάθεια τότε. Έφυγε στα μέσα της χρονιάς. Η ομάδα δεν ανέβηκε στο τέλος της χρονιάς και το χρεώθηκε ο Καλαϊτζίδης αυτό, γιατί αυτός είχε τις τρεις ομάδες. Τελειώνει για μένα εκεί. Από εκεί και έπειτα σου πω το εξής. Θα πιαστώ μόνο από μία φράση. Το είμαι Αριανός, δεν είναι Αριανός. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι Αριανός. Εμένα με ενδιαφέρει αν έχει λεφτά και αν βάζει τα λεφτά στην ομάδα. Εκεί θα τον κρίνω. Αν έχει λεφτά, για μένα πρώτα και πάνω απ' όλα είναι τι πλάνο, τι οργανόγραμμα έχει για την ομάδα. Αυτό από εκεί ξεκινάμε, εκείνη η βάση. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε για τον Καρυπίδη ότι δεν έχει διαθέσει χρήματα. Δεν έδωσε λεφτά ποτέ. Αυτό δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Έτσι. Πώς θα γίνει δηλαδή, τώρα, τι θα λέμε τώρα, σου είπα. Στον Άρη δηλαδή πρέπει να εξηγούμε γιατί ένα και ένα κάνει δύο. Έβαλε λεφτά, τελείωσε. Είτε το γουστάρεις είτε να το γουστάρεις, έχει βάλει λεφτά. Και βάζει ακόμα κι άλλα, βλέπεις. Τώρα όσον αφορά για τις μεταγραφές, θα τις δούμε, δεν ξέρω αν τους κλείσουμε. Στο γήπεδο. Ναι. Τέτοιο, τους πέντε, πέντε τους ναι, έχουμε ανακοινώσει. Ναι, και καλές μεταγραφές από ό,τι φαίνεται. Ναι. Για το παιχνίδι και την Κυριακή, ένα πράγμα μόνο θα πω εγώ. Ο διαιτητής θα κριθεί στον πειθαρχικό έλεγχο. Αν αυτοί αρχίσουν την κλωτσοπατινάδα, άστο και δεν βγάζει αυτός κάρτες, καληνύχτα. Ναι. Θέλει πολύ προσοχή από όλες απόψεις το μάτς αυτό. Έτσι, εκεί θα το πάνε. Τώρα, οι μεταγραφές σας είπα. Φαίνεται καλή, θα τους δούμε τα παιδιά μέσα. Οι Σουηδοί πάντως όποτε πήραμε μας βγήκανε. Μας πάνε εμάς οι Σουηδοί λίγο. Ναι. Μας βγαίνουνε. Γενικά οι Σκανδιναβοί είναι συνεπείς. Ναι, 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 ναι. Όσοι έχουν έρθει σε εμάς, σπάνια να βρω Σκανδιναβό γενικός που, ας πούμε, και εκείνος ο Μέλερ, ο Νορβηγός που είχε έρθει, ήταν ένα εξαιρετικό χάφ, ας πούμε. Mm-hmm. Πολύ δυνατό παιδί, άτεχνος μεν. Αν θυμάσαι αρχές δεκαετίας 80, 85-86 εκεί μέσα ήρθε. Ήταν πολύ μικρός ο χωρίς. Ναι, 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 παιδιά, ήταν ένα χάφ πολύ τιμίο, πολύ δυνατό παιδί, εξαιρετικός. Μάλιστα. Και δεν ήταν όνομα, ε. Δηλαδή πήραμε έναν Νορβηγό που πραγματικά έκανε. Και από τους πιο νέους, ο Σελάντερ, ξέρω εγώ. Ο Σελάντερ. Ξέρεις ποιο είναι το βασικό, ένα από τα βασικά τους πλεονεκτήματα, αν όχι το πιο βασικό, αυτής της σχολής ποδοσφαιριστών, ότι είναι πειθαρχημένη. Ναι, 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 ναι. Ναι, είναι πειθαρχημένοι οι ποδοσφαιριστές κυρίως γιατί είναι και έτσι και ως λαός. Αυτό. Έχουν την πειθαρχία μέσα στο αίμα τους. Δεν σου λέω, θα υπάρχει πάντα μια εξαίρεση. Αλλά σε αυτούς η εξαίρεση είναι ένα στους 10. Έχουν μια πειθαρχία γενικότερα σαν ποδοσφαιριστές. Τώρα το θέμα είπαμε είναι να τους κλείσουμε. Κατάλαβε να έρθουν τα παιδιά, οι αυτοί που ήρθαν. Ο Τόνσον βεβαίως είναι ένα παίκτη τον οποίο τον ξέρουμε και αν αποδώσει αυτά που ξέρουμε, γιατί στον Άρη δεν ξέρω όλα παιδιά, θα τα δούμε όλα δηλαδή. Ας δούμε, αυτή να μπερδεύει τα πόδια του και τόσο στον Άρη, εντάξει φίλε. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Ενέρα φίλε, εντάξει. Τι άλλο να πω δηλαδή. Τι άλλο να πω. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά μπορεί να ανεβάσει ένα κλικ πάνω την ομάδα. Μόνος του. Και βάλε, λένε οι άνθρωποι της ομάδας. Αλλά θα το δούμε. Ναι, όχι, είναι καλός παίκτης. Δεν θα τον κάνω ούτε Μαραντόνα. Είναι καλός παίκτης ο Τόνσον. Είναι ένας παίκτης καλός του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο οποίος μπορεί να ανεβάσει την ομάδα. Αυτό είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα, είπαμε, με τα προβλήματα που έχουμε και έτσι, καλά κάνει και κατεβάζει την ομάδα. Εγώ όπως το βλέπω, όπως την είχε με τη Λάρισα. Καλά κάνει, γιατί έδειξε καλή εικόνα η ομάδα σε αυτό το. Με τον Τόνσον και τον Σιώπη η νέα πρόσωπα κατάσταση. Και τον Μπάσκετ. Μιλάμε για υποτυπώδες γήπεδο. Ναι. Εκεί πήγαινε και κύκλο τσοπατινάδα σύννεφο. Αυτό γινόταν εκεί. Δεν τα είπε αυτά κανένας για τον Άρη. Ο Άρης μόνο φταίει. Ποτέ δεν έχει τέτοιο. Την κλωτσοπατινάδα δεν την είδε κανένας. Το διαιτητή που δεν έβγαζε κάρτες δεν τον είδε κανένας. Κανένας δεν τον είδε. Το πέναντι της Εξάρτη κόντεψε να μας τρελάνουν οι άλλοι να πούμε ότι είναι πέναντι και το Άρη να πούμε δεν μας το έδειξαν κιόλας. Απλά υπάρχει μια διαφορά στο μάτς της Λάρισας με το μάτς της Λιβαδιάς. Για μένα τουλάχιστον. Ότι στη Λιβαδιά, στη Λάρισα έτσι όπως πήγες και έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, είχες το περιθώριο της οπαλίας. Μεθαύριο δεν το έχεις. Όχι, κοίταξε κάτι. Η ομάδα, Νίκο, να σου πω κάτι. Μην τη βεβαιώ. Η ομάδα θα πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να το ξέρεις και εγώ τέτοιο. Πρέπει να ηρεμήσει η ίδια η ομάδα. 100%. Να ηρεμήσει η ομάδα. Δεν χρειάζεται. Ξέρει η ομάδα. Δηλαδή, πώς να σου πω, επειδή μου. Έχουμε μια τεταμένη ατμόσφαιρα. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο το δημιουργούμε πάντα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς συμβαίνει αυτό σε εμάς.
Και οι παίχτες το αντιλαμβάνονταν, ξέρεις. Εσύ τώρα είσαι παίχτης στον ΑΕΚ και πηγαίνεις να παίξεις στο Χαριλάου και φοβάσαι να πάρεις την μπάλα γιατί ακούσει να πούμε από πίσω. Δεν είναι μόνο το ότι θα ακούσει το γήπεδο, είναι και τι ακούει όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Γιατί οι παίχτες και ραδιόφωνα ακούνε. Ας την αφήσουμε να ησυχάσει. Και τα Facebook τα διαβάζουν και τα site τα διαβάζουν. Γιατί ο Παντελίδης δεν θέλει να έχει μεταγραφές να πάει να παίξει. Ας κάνουμε. Τώρα αυτός είναι ο προπονητής. Τελείως. Το στηρίζουμε με τα μπούνια. Πώς το λένε δηλαδή. Τώρα πιάνουμε που είπαμε πριν και πανέχοντα τους συζητήσεις. Άσε ρε παιδί μου. Τα φάκελα δεν θέλω να ξανασυζητήσω για εκείνες τις κατηγορίες. Πήγα και είδα τον Άρη στο Σιδηρόκοστο με τον Γάζορο τώρα. Τι να σε πω ρε φίλε. Τι να σε πω δηλαδή. Έφυγα από το Σιδηρόκοστο. Ίσως εκείνο το εκπληκτικό μάτσε. Εκπληκτικό δεν συζητάμε. Ναι, ήμουν και εγώ θυμάμαι. Πολύ ωραία. Και τα παιδιά ήταν από εκεί από τους φίλους του Σιδηρόκοστο που καθόμασταν και δεν το πιστεύανε ότι ήρθε ο Άρης στο χωριό τους. Να παίξει. Δεν το πιστεύανε φίλε. Τι να λέμε τώρα. Τώρα θα συζητάω πάλι για εκείνη τις κατηγορίες. Δεν θέλω. Εντάξει, καλά κάνει. Καλά να είναι ο Γαλανός, όπως και η δουλειά σου να πάει καλά, δεν με ενδιαφέρει πλέον. Ας έρχεται στο Χαριλάου, ας πάει να πάρει καμιά σουίτα. Άμα θέλει να βοηθήσει. Δεν πήγαμε στο Ρούπελ εκείνη τη μέρα, δεν πήγαμε. Έτσι, όχι, ας πάει να πάρει καμιά σουίτα, φίλε που είναι Αριανή. Και είναι, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι. Δεν βοηθήσει την ομάδα, ρε Μάγκες. Αν ακούσουμε κάποιον εκεί που μίλησε ο κύριος Γαλανός, θα μιλάει και θετικά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό, ρε Σιδίκο, τώρα τι το λέει. Ναι, εντάξει τώρα. Οι άνθρωποι σου λέω, μόλις με το που πήραν τη συνέντευξη τύπου, μόλις είδαν τον Καρπίδη ότι είπε αυτό, κατευθείαν ψάχνει να βρει ποιοι παλιοί παράγοντες θα ρίξουν τα βέλη. Κατευθείαν, μα είναι δεδομένο αυτό ότι θα το κάνει. Δεν με απασχολούν αυτοί οι άνθρωποι πλέον. Έχουν ξεγραφτεί πλέον και από την έννοια του δημοσιογράφου για μένα. Έχουν μένωση. Να είσαι καλά. Εντάξει, άντε σας χαιρετώ και με την νίκη. Τσάω, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο Βασίλη μου. Καλησπέρα. Γεια σας. Έλα. Ναι. Τι γίνεται. Ό,τι γίνεται μαθαίνετε. Έλα. Αλήθεια είναι αυτό. Έλα, παράκληση. Η υπόλοιπη από πίσω που είναι από μένα. Ναι. Να τα κλείσουν τα τηλέφωνα. Ναι. Γιατί θα βγάλει λόγο ο Σαλτσίδης. Πέθανε Χρυσάντε να δω τι να πεις. Τόση ώρα δεν μιλούσα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε, μας δίνετε. Δεν μου χρυσοκοπάει ένα γλώσσα να βάζετε μέσα. Μια λέξη ένας λέει 300 τις από πίσω. Γι' αυτό νομίζω ότι πληρωνόμαστε. Έχω μισή ώρα στο τηλέφωνο, γυναίκα μου λέει χάσιμε. Αφού έχεις απεριόριστο χρόνο, ρε. Δεν έχεις απεριόριστο χρόνο στα κινητά. Τι κρίνια είσαι. Άκουσα, δεν σε πήρα για τίποτα άλλο, να σου πω μόνο εξής. Δεν με ενδιαφέρει, γιατί μια χαρά είναι όλα. Για μένα... Καλά, μια χαρά δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Μια χαρά είναι για μένα, όλα τέλεια είναι. Μπράβο. Όλα τέλεια είναι. Πρώτη φορά έχουμε άνθρωπο που έχει βάλει μέχρι στιγμής 5 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια το λιγότερο από την τσέπη του. Και άμα θέλει τα βγάζουμε όλοι. Μία δραχμή, δραχμή. Τα 4-5 νομίζω ότι τα υπογράφουμε όλοι. Τώρα αν είναι 7, 8 ή 9, το ξέρει αυτός. Μπορεί από 7, από 7 μέχρι 10 είναι τα νούμερα. Γιατί αυτό λέει και αυτός. Η γάμα β, ήταν από ένα 400 το λιγότερο. Κάπου εκεί είναι σίγουρα, ναι. Άλλο ένα εκατομμύριο το λιγότερο σε βάζω το γήπεδο και... Α, ναι. Ορίσιο και γήπεδο. Το εξαροεφτάρι φαίνεται να το πιάνουμε, ναι. Άντε μπράβο. Συν τις μεταγραφές, τις φετινές. Καλά, φέτος έχει και έσοδα βέβαια, έτσι. Δεν είναι όπως τα τρία προηγούμενα χρόνια. Τα έσοδα τώρα, εγώ σου λέω τι έβαλε. Ναι. Μέχρι στιγμής τα έβαλε. Τα έσοδα θα έρθουν. Δεν έχουν έρθει, δεν πληρώθηκε τίποτα ακόμα. Κάτσε να δούμε. Ναι, παίρνει κάποια χρήματα, τα τηλεοπτικά έχει πάρει. Εντάξει, okay. Εγώ λέω τι να σε πω. Και εισιτήρια έχει πάρει φέτος. Φέτος έχει και πολλά εισιτήρια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, άκου τι να σε πω τώρα. Θέλω μια παράκληση είναι αυτό. Ναι. Επειδή δεν υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι, ούτε στο δικό μας, στο Λίπερο εδώ, αλλά και εγώ επειδή παρακολουθώ και το άλλο το κανάλι του Άρη, το RSFM. Έχω κόψει τα άλλα τα ραδιόφωνα, δεν ενδιαφέρει, μόνο σας τα δύο, και όπου με αρέσει η εκπομπή, δηλαδή κάτι που δεν μου αρέσει, το γυρίζω. Προσπάθησε λίγο την εκπομπή, θα σου δώσω το 10 που κάνεις με την Δημητρή, με την Τρόικα. Ναι. Ότι όταν πάντα πάνε να μιλήσεις ή εσύ από πίσω ο Παπαδόπουλος δεν με πειράζει το παιδί, έχει εκείνο τη βουή που μιλάει από πίσω συνεχόμενα, δεν σταματάει. Ναι, ο Ασλαμάς. Ναι, λέω, έχω 4 μέρες σταμάτησα σαν από πίσω, τι να πω, σαν, δεν ακούγεται όμορφα και έχω 4 μέρες σταμάτησα να σας ακούω πλέον. Θα τον φάμε. Όχι, δεν είπα να τον φάς, μπερδεύεσαι. Τι, αυτό να λέω, να μην ακούγεται τη βουή. Ναι, να μουρμουράει την ώρα που μιλάς. Είναι λόγω των πρεσπών αυτό γι' αυτό. Μόλις λέξη, από πίσω λέω, ναι, από πίσω. Ζηλεύει, τι να κάνει. Όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι στιβασμός καταρχήν, έτσι. Δεν σου σέβεται. Εγώ τσατίστηκα τόσο πολύ,
που το έκλεισα το ραδιόφωνο. Δηλαδή το κάνει συνεχόμενα και σας πήρα πριν 15-20 μέρες ναι. και σας είπα να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και μου είπαν ναι, δίκιο έχεις. Θα το ξαναδούμε. Όλοι και αυτό το παραδέχτηκε. Εντάξει, μόνο αυτό θέλω να σου πω. Γιατί είναι λίγες εκπομπές που παρακολουθούμε με Αριανούς, οπότε είναι κρίμα και εκεί να φαίνεσαι σαν να σε κοροϊδεύει τώρα ποιος ο Παπαδόπουλος. Να είσαι καλά. Μην ανησυχείς. Όταν πρέπει τους απαντάμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έγινε αγόρι μου. Να είσαι καλά. Όχι ο Νίκος ο Παναγιώτης. Τι. Έχουμε άλλο. Δύο τελευταίοι. Δύο τελευταίοι. Χαίρετε. Ο ένας τελευταίος. Ο ένας τελευταίος. Παρακαλώ. Γεια σας. Ο Παύλος είμαι. Έλα Παύλο. Έλα, Παύλο. Λοιπόν, πήραμε αφορμή το πρώτο ταριανάκι. Ποιο? Που βγήκε, το πρώτο ταριανάκι που ναι. βγήκε. Μην ξεφύγουμε οικονομικά που έλεγε. Όχι, ναι, άλλο. Ναι. Το αυτό που άκουγε το γαλανό. Α. Το, ναι. το Γιάννη, το Γιάννη, το ναι. πρώτο ταριανάκι. Λοιπόν, και αν την άκουγε ο πρόεδρος στην εκπομπή, θα το έλεγα ότι το συγκεκριμένο αριανάκι που πήρε είναι μία περίπτωση αριανού που είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή τη στιγμή, που έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει στον Άρη αυτή τη στιγμή, για μας κάτι δεν πάει καλά. Όχι κάτι πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχει κάτι από πίσω. Είναι τα πέντε τελευταία χρόνια μας έκαναν μεγάλη ζημιά. Φυσικό είναι αυτό, εντάξει. Βάζω και εγώ τον εαυτό μου μέσα. Ναι. Ή τον άκουγα και δεν πίστευα τι άκουγα. Καλά, δεν έχεις λογική να δεις 10 πράγματα, να τα πάρεις στη σειρά για να καταλάβεις τι γίνεται στην ομάδα σου. Τόσο δύσκολο είναι. Λοιπόν, για να πω σε αυτό το αριανάκι που με ακούει, για να του ξεκαθαρίσω το μυαλό, εγώ 48 χρονών είμαι, στα 48 χρόνια για μένα αυτή τη στιγμή ο Θόδωρος είναι ο καλύτερος πρόεδρος που πέρασε από τον Άρη. Και δεν μετανιώνω μέχρι στιγμής για ό,τι έχει κάνει, δηλαδή να το λέω και να το φωνάσω όπως θα θέλω κάπου βρεθώ. Ούτε με ξέρει, ούτε το ξέρω, ούτε γνωριζόμαστε. Αυτά που έχει κάνει για τον Άρη ο Θόδωρος δεν τα έχει κάνει κανένας άλλος. Τώρα, αν βγει μεθαύριο και μάθουμε ότι χρωστάει 10 εκατομμύρια ευρώ, εντάξει, τότε εντάξει, τι να πω, θα πέσω από τα σύννεφα. Κοίταξε. Αλλά το καλοκαίρι ο Άρης πήρε άδεια χωρίς χρέη. Τώρα, αν έχει προλάβει από τον Ιούνιο που πήρε την άδεια έτσι, μέχρι μπράβο. Σήμερα να έχει κάνει τέτοιο πράγμα, τι να σε πω. Δεν έτσι, είμαστε λογιστές. Εμείς ενημερωνόμαστε από το φάκελο που καταθέτει κάθε χρόνο στην ΕΠΟ. Εκεί μπορούμε μπράβο. Να κάνουμε μια σύγκριση. Από τα ασφαλιστικά τώρα, ταμεία. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Κοίταξε. Θα φανεί το πρόβλημα. Έτσι. Από τα ασφαλιστικά ταμεία και τη φορολογία που παίρνει τη φορολογική ενημερότητα. Μπράβο. Κάθε και καλοκαίρι και Γενάρη. Και κάτι άλλο θέλω να πω για να μιλήσει και ο άλλος. Ναι. Λοιπόν, ο Θόδωρος φέτος θα έχει έσοδα τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, μην το λάθουμε. Πόσα? 5, τουλάχιστον. Τα 5 είναι πολλά που είπες. Όχι, δεν είναι πολλά. Βάλε τα λίγο κάτω, βάλε τηλεοπτικά, βάλε διαρκείας. Εκτός αν τα διαρκείας δεν είναι τόσα που λέμε. Εντάξει. Κοίταξε, βάλε εξαρτάται πόσα μένουν καθαρά. Από αυτά που λες. Εγώ σου λέω τι έσοδα έχει. Τώρα τι θα μείνει, τι δεν θα μείνει. Νομίζω ότι είναι γύρω στα 4 με 5 εκατομμύρια τα έσοδα του. Αυτό είπα και εγώ. Ναι. Αυτό είπα και εγώ. Καλά, έχει μια απόκληση το 4 με το 5, να ξέρεις. Θέλω να πω ότι του χρόνου ο Θόδωρος τότε θα καταλάβει πραγματικά τι σημαίνει Άρης. Γιατί αν βγούμε στην Ευρώπη και πούμε ειδικά στους ομίλους. Ναι, αυτό δεν είναι απλά να βγεις. Είναι ένα μπίσκο. Ναι, εκεί θα ξεφύγει πάρα πολύ το ποσό. Ναι, εκεί μετά θα πάει στα 10-12. Εκεί θα δείτε όλοι σας τι σημαίνει Θόδωρος Καρυπίδης. Όταν με αυτές τις δυσκολίες σου κάνει αυτές τις μεταγραφές που σου κάνει και κάνει αυτά που κάνει μέχρι στιγμής, τότε θα δείτε. Να δούμε. Κατάλαβες, αλλά ακούγομαι σαν να είμαι ξάδελφός του, καταλαβες. Νομίζω μήπως είναι Καρυπίδη κιόλας. Ναι, άντε να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Κι άλλο έχουμε. Α, ένα ακόμα. Άλλο ένα. Άντε, άντε. Πουλάει εκπομπή, τι να κάνουμε. Χαίρετε. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Να ακούτε. Βεβαίως. Αλέξανδρος είναι το όνομά μου.
Θα ήθελα να σας κάνω μόνο απλά μια παρατήρηση, την οποία για μένα είναι πολύ σημαντική. Ναι, για να διάβασα πριν για λίγο σε ένα μεγάλο site των Αθηνών, ναι, ότι η ΑΕΚ έκανε, όπως αναμενόταν, γράφει το site, την πρότασή της για το νέο μοντέλο του πρωταθλήματος με διεξαγωγή ενδιαμέσου γύρου στο, από το Δεκέμβριο κτλ. Μάλιστα, ο κύριος Λισάνδρου. Πολύ ωραία. Αυτό το πράγμα ήταν, το είχε πει η ΑΕΚ εδώ και ένα μήνα περίπου. Αποφάσισε ομόφωνα, όπως γράφει αυτή τη στιγμή η Επιτροπή, αποτελείμενο από την ΑΕΚ, τον Απόλλωνα Σμύρνης, τον Αστέρα Τρίπολης, τον Ατρόμητρο Αθηνών, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, να διαμορφώσει μοντέλο διοργάνωση του νέου πρωταθλήματος. Και όπως αναφέρει το μεγάλο site αυτό, τον Γκαζέτα, δεν χρειάζεται να το κρύψουμε, η ΑΕΚ λέει, η πρόταση αυτή, όπως την παρουσίασε, θα τη συζητήσει μαζί με τους μεγάλους. Και τον Απόλλωνα, τον Ατρόμητρο και την Τρίπολη. Τι έκανε, τι έκανε, πώς το είπες πάλι, πώς το πες το, έκανε, τι έκανε. Φαν, η πρόταση, η οποία θα κατατεθεί για την διεξαγωγή του νέου πρωταθλήματος, θα συζητηθεί με τις εξής ομάδες και η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα. Δηλαδή και με την ψήφο του Άρη, από ό,τι καταλαβαίνω. Ποιος με τις ψήφισε, μεγάλες ομάδες. Ποιος ψήφισε από την πλευρά του Άρη. Πουθενά. Ποιος ψήφισε. Ορίστε. Γιατί ο Καρυπίδης δεν ήταν εκεί, ήταν στην Ιταλία. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Υπήρχε κάποιος που να υπήρχε. Αν δεν δεν μπορείς να ψηφίσεις. Μόνο ο Καρυπίδης μπορεί να ψηφίσει από τον Άρη. Δεν υπάρχει άλλος με δικαίωμα ψήφου. Άρα προφανώς ή είπε ότι συμφωνεί προφορικά, αλλά επί της ουσίας να έχει ψηφίσει, δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει κανένας άλλος πλην του Καρυπίδη μπορεί να σε εκπροσωπήσει στη Λίγκα. Αυτό είναι πάλι χειρότερο, διότι υπήρξε και άλλη συζήτηση πριν δύο εβδομάδες και δεν υπήρχε πάλι κανένας από τον Άρη στη συζήτηση Super League, διότι ο κύριος Καρυπίδης απουσίαζε στην Κίνα. Ωραία, τι είχε. Για ποιο θέμα λες τώρα. Για το ίδιο θέμα παραμένω και καταλαβαίνω και δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν η Super League να παίρνει αποφάσεις για ένα νέο πρωτάθλημα με τη συμμετοχή όλων των μεγάλων, χωρίς ο Άρης να χαρακτηρίζεται μεγάλος, και μαζί με τον Απόλλωνα, τον Ατρόμητο και την Τρίπολη. Αυτό είναι μειωτικό για το σύλλογο. Αυτό έχω απλά να πω. Να το ψάξουμε λοιπόν στον Άρη, θα το δούμε κι εμείς. Το καλά κάνεις και το θέτεις. Κοιτάξτε το απλά στο site, γιατί το βλέπω και εκνευρίζομαι απλά. Κάτσε το δω. Δεν θα σας λέω κανένα ψέμα. Ναι, καλά, κοίταξε. Το ότι δεν συμμετέχει σε μια επιτροπή δεν σημαίνει ότι δεν έχεις λόγο. Μπορείς να στείλεις και εσύ αντίστοιχα, γιατί μόνο η ΑΕΚ. Γιατί με την ίδια λογική, να σου πω κάτι. Με την ίδια λογική, ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση. Τι σημασία έχει αυτό. Συζητείται πρόταση της ΑΕΚ όμως από τον Ολυμπιακό. Μπορεί να συμφωνείς με τον Άρη. Μπορεί να συμφωνεί ο Άρης με την πρόταση. Για μένα, χωρίς εμένα. Μπορεί να συμφωνεί ο Άρης με την πρόταση. Δεν την έχουμε δει την πρόταση. Μπορεί να μας συμφέρει, θα τη δούμε. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίπτωση. Ο κύριος Μονεβασιώτης εκεί και ο κύριος Μποροβίλος και θα απουσιάζουμε εμείς. Άκου λίγο, πολλές φορές, όταν είσαι παρόν, αλλά επί της ουσίας είσαι απόν, είναι χειρότερο από το να είσαι απόν ως φυσική παρουσία, αλλά παρόν στην πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν ξέρουμε τι από τα δύο ισχύει, έτσι, θα το θέσουμε το θέμα. Εγώ ξέρω πάντως ότι ο Καρυπίδης. Ναι, τι να κάνουμε. Συμφωνώ ότι ο Άρης θα μπορούσε να είναι παρόν, όπως λες και εσύ. Αλλά όταν έχουμε έναν. Θα αποφασίσει τώρα η Τρίπολη για το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί για δεν νομίζω, για μένα, δεν νομίζω ότι οι σχέσεις σου είναι τέτοιες με την ΑΕΚ αυτή την περίοδο, ώστε να είσαι απόν. Αν με εννοείς. Τέλος πάντων, και μια τελευταία παρατήρηση, διότι ο χρόνος. Και πρόσεξε λίγο, η πρόταση αυτή εντωμεταξύ είναι διαφορετική από την ήδη υπάρχουσα. Αναδιάρθρωσης. Άρα, περίμενε να δούμε τι θα πει και η πολιτεία στο τέλος. Τέλος πάντων, η πολιτεία απλώς θα ήθελα εγώ σαν Άρης να βλέπει και τον Άρη μπροστά της. Τέλος πάντων, απλώς με την υπόθεση εχθές ο κύριος Κομπότης βγήκε και ξεμπρόστιαξε στην κυριολεξία τον κύριο υπουργό, τον διέσυρε. Ο υπουργός λέει το αντίθετο. Και ο υπουργός μας λέει, ή το είπε πριν, αλλά ο κύριος Κομπότης απάντησε με την. Τυχοκολλημένη, ας λέγαμε, τυχοκολλημένη απόφαση του Υπουργείου. Ο Άρης σήμερα δεν έκανε κάτι παραπάνω για αυτό το πράγμα. Τι να κάνει, υπάρχει απόφαση της Γουγουά. Δηλαδή να φέρει τον κύριο Υπουργό πρώτων ευθυνών του. Πήρε τηλέφωνο ο Καρυπίδης στο Βασιλιάδη. Και κοροϊδεύει ο κύριος Κομπότης. Πήρε ο Καρυπίδης τηλέφωνο του Βασιλιάδη. Αυτό έγινε χθες. Και σήμερα έστειλε έγγραφο που λέει επιτρέψτε μας έστω ότι είμαι μονωμένη. Και η Γουγουά είπε θα απαντήσουμε. Τι να κάνεις όμως με το κράτος. Εδώ δώσαν τη Μακεδονία αυτή χθες σήμερα. Εσύ μου λες για τη μετακίνηση του Άρη. Δεν έχει σημασία, απλώς το ρωτάμε. Αυτό δώσαν την ακόμα έχει σημασία, μία. Έχει σημασία για, για ένα ελληνικό κράτος που κινείται με τους δικούς του νόμους. Τι να κάνεις αγωγή.
Μήνυση να τον κάνεις, τι να τον κάνεις. Απλώς ξέρω και, είμαι και έχω πει με πληροφορημένο και από ανθρώπους δικούς μας Αριανούς στην, στην Αθήνα, ειδικά που ξέρω, ότι θα πάνε στη Λιβαδιά. Το ξέρω. Δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα. Που θα πάει στη Λιβαδιά. Ωραία, θα πάρουμε το εισιτήριό μας και θα μπούμε στην κερκίδα εκεί πέρα να δούμε το μάτσο. Μια χαρά. Μακάρι. Θα είμαστε και πενταπλάσιοι. Μακάρι. Να είσαι καλά. Τέλος πάντων. Να είστε κι εσείς καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κλείνουμε. Θα το θέσουμε αυτό το θέμα, έχει δίκιο. Έχει δίκιο βεβαίως. Και θα το δούμε και πέρα το δίκιο Άρης κιόλας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Γιαννόπουλο που ήταν μαζί μας. Όσοι έχετε φορτηγό, καλείτε στο 2-3-10-7-51-9-33. 24 ώρες 24 ώρες έχει το κινητό συνεργείο και σας βάζει μπρος. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο κεντρικό φανάρι Πόντου του Καλοχώρινου Γιαννόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ και το Θεϊκόν Ψητοπολείο στην Αγγελάκη 10 στο κέντρο Θεσσαλονίκης, κοντά στα πανεπιστήμια και τους φοιτητές, αλλά και σε όλο το ιστορικό κέντρο. Delivery από 12.30 έως τις 2 τα ξημερώματα, παρακαλώ, με ένα τηλέφωνο στο 2310-221-321. Ευχαριστούμε και τα Data Labs που μπορεί να παρακολουθεί σε σεμινάρια συμπληροφορική, Εθνικής Αμήνης 14-2310-22-29-62 και datalabs.edu.gr. Αυτά από εμάς. Τα λέμε και πάλι την Δευτέρα, λίγο μετά τις 5, ελπίζοντας ότι θα έχουμε να συζητήσουμε για μια νίκη του Άρη στη Λιβαδιά επί του Λιβαδιακού. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.